Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Ναι, εγώ δεν ακούγομαι. Εγώ δεν με ακούω. Θα το βολέψω όμως για να με ακούω. Εδώ είμαστε. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω το μικρόφωνο. Μπα. Για κόψε λίγο, Μπιλ. Ναι, ρε φίλε, τώρα ακουγόμαστε κι εμείς. Εντάξει. Τώρα δεν μας ακούτε μόνο εσείς, ακούμε κι εμείς τι λέμε. Έτσι μας φύγει τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Λίμπερο 107,4. Το μπασκετικό δίωρο της ζώνης της αποκυβαντινής του Λίμπερο. Δευτέρα με Παρασκευή. Με πιο μπασκετικό δεν γίνεται Γιάννη Γιαννούλη και ακόμη πιο μπασκετικό Σταυροκόλκα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή. Από το ξεκίνημα της σεζόν συνεχίζουμε. Έχουμε να πούμε αρκετά. Έτσι μέχρι και τις 10, εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων, πλήρης εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων με μία ελληνική ομάδα, με την ΑΕΚ, έτσι σύντομα Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό εννοείται που συνεχίζουν, απλά τονίζω την εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων γιατί αυτήν την εβδομάδα και την άλλη θα κριθούν τα 4 εισιτήρια για το Final Four του Champions League. Μόνο η ΑΕΚ συνεχίζει από την Ελλάδα εκεί. Παίζει αύριο με τη Στρασμπούρ. Σήμερα είναι 2 παιχνίδια, 2 ακόμα αύριο. Η Ευρωλίγκα μπαίνει σε μια τελική ευθεία που ουσιαστικά αυτό που μένει να δούμε ποια ζευγάρια θα προκύψουν στα προημιτελικά. Καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με πλεονέκτημα έδρας και είσοδο στα play-off έχει ξεκαθαρίσει. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα ζευγάρια. Φυσικά με σχολιασμό όλων όσων γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την Α1, με τις δύο ομάδες μας να συνεχίζουν νικηφόρα και με τον Άρη που κέρδισε τον Προμηθέα και με τον ΠΑΟΚ ο οποίος πέρασε από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου και συνέχισε το θετικό σερί και μάλιστα με δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη. Γενικά ο Άρης έχει αρκετό ρεπορτάζ καθώς έχει αυτές τις διοικητικές αλλαγές που έχουν μπει σε μία σειρά σιγά σιγά και όταν λέω σε μία σειρά σιγά σιγά πριν από λίγο έγινε γνωστό και το νέο ΔΣ θα μας τα πει περισσότερο με περισσότερες έτσι λεπτομέρειες ο Σταμάτης Μουρελής σε λίγο. Έχουμε να πούμε αρκετά, έχουμε NBA, έχουμε NCAA το οποίο κορυφώνεται και αυτό το Σαββατοκύριακο, το Πουσουκού μάλλον με το Final Four που γίνεται στο Σαν Αντώνιο, προέκυψαν όλες οι ομάδες, οι αγαπημένοι. Το αγαπημένο λογιόλα του Σταμάτη Μουρελή με την Sister Jane κατάφερε να πάρει τελικά την πρόκριση στο Final Four και να έχει έτσι αυτό το Cinderella story που λένε και οι Αμερικανοί. Έχουμε να πούμε, έχουμε να συζητήσουμε αρκετά που έχουν να κάνουν με το δικό μας, έτσι να το πω, αγαπημένο άθλημα. Κυρίως που αφορά τις ομάδες μας σε πρώτη φάση και μετά να δούμε τι άλλο υπάρχει έτσι στην αγορά, να το πω. FM και όλα τα μηνύματά σου στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και φυσικά μέσα από το Facebook η ομάδα μας Basket City. Από εκεί κάνουμε κουβέντα σε ό,τι ζήτημα θέλετε να αναφέρετε, σε ό,τι ζήτημα θέλετε να συζητήσετε μαζί μας. Και μέσα από εκεί και φυσικά από τα δικά μας τα προφίλ. Για την αγωνιστική που πέρασε και ολοκληρώθηκε χθες με την πάρα πολύ εύκολη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα του Κόρη Βαμαλιάδας, 50 πόντους διαφορά νομίζω, ήταν η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της Αλφα Εθνικής για τον Ολυμπιακό από καταβολές Αλφα Εθνικής. Είπαμε για την νίκη του. Κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά στην νίκη του Άρη επί του Προμηθέα με 68-64. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό με 76-79. Το Ρέθυμνο νίκησε τον Φάρο Λάρισα 91-84 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ νίκησε το Λαύριο 96-86 πάλι σε ένα παιχνίδι που είχε έτσι πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η ΑΕΚ ήταν με μεγάλη διαφορά μπροστά από το Λαύριο στο τέλος έφτασε να διεκδικεί το μάτς. Στα Τρίκαλα που ο Παναθηναϊκός νίκησε πολύ εύκολα με 66-96 εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα στα Τρίκαλα. Τελικά από ό,τι φαίνεται η όποια λύση βρέθηκε πριν περίπου 1-1,5 μήνα ήταν προσωρινή. Πάλι τα Τρίκαλα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και πάλι είναι σε κατάσταση να είναι ερωτηματικό η παρουσία του στην Α1, να είναι ερωτηματικό το αν θα μπορέσουν να κατέβουν σε παιχνίδια. Κάτι το οποίο φυσικά δεν τιμάει κανέναν, έτσι, πρώτα φυσικά τους ανθρώπους της ομάδας εκεί και, το σύλλογο στα Τρίκαλα, αλλά βέβαια και το πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί τα Τρίκαλα από την αρχή της ζωής έχουν σοβαρό ζήτημα, ή μάλλον από ένα σημείο και μετά μέσα στη ζωή έχουν σοβαρό ζήτημα.
Κάπου εκεί μετά τις γιορτές το Χριστουγέννων βρέθηκε θεωρητικά μια λύση. Με την τοπική κοινωνία έτσι να κινητοποιείται. Έγιναν και κάποιες κινήσεις μεταγραφικές, αλλά και πάλι έμεινε στάσιμη κατάσταση. Και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό είχε 9 παίχτες η αποστολή, 7 ήταν ουσιαστικά διαθέσιμοι και 2 μικροί. Έχοντας φύγει κιόλας κάποιοι ξένοι και πάλι, ο Τέιμς, αν δεν κάνω λάθος, έχει φύγει από τα Τρίκαλα. Είναι σημαντικό το θέμα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το αφήσεις. Στο Φάρο φαίνεται ότι βρέθηκε μια λύση κανονική, στα Τρίκαλα η προσωρινή λύση που είχε βρεθεί φαίνεται ότι δεν διαρκεί. Και υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο σε 6 εναπομείνες στις αγωνιστικές τα Τρίκαλα να αποσυρθούν. Έτσι, είναι κάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό. Επίσης την Κυριακή το παιχνίδι της Κίμης με τον Πανιόνιο, επίσης πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι. Κίμη νίκησε με 95-83 με τον Μακφάντε να συνεχίζει να κάνει καταπληκτικά πράγματα. Να είναι σε μια από εκείνες τις βραδιές που ήταν ασταμάτητος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και με χθες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Α1 με τον Κόρυβος Ολυμπιακός, 54-104 παρακαλώ. Σε ένα παιχνίδι που ξεκουράστηκε και ο Σπανούλης, ξεκουράστηκε και ο Πρίντεζης. Νομίζω ήταν και ο Παπα-Νικολάου εκτός για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε καθόλου κόντρα στον Κόρυβο Αμαλιάδας. Προτού πάμε να πούμε έτσι περισσότερα για τις ομάδες μας και να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Α1, όπου πλην των δύο και τις τελευταίες θέσεις που όλα δείχνουν ότι θα είναι εκεί τα Τρίκαλα, παίζονται 11 θέσεις. Στη μάχη του 3-4, μετά και τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, τα πάντα είναι ανοιχτά. Η ΑΕΚ και το Λαύριο έχουν 33, ο Προμηθέας και ο ΠΑΟΚ έχουν 32. Έτσι, είναι οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν δύο θέσεις. Η ΑΕΚ τώρα παίζει με τον Ολυμπιακό μετά το μάτς με τη Στρασβούργο φυσικά την Κυριακή. Το Λαύριο πηγαίνει να παίξει μέσα στον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος φυσικά καίγεται για την νίκη. Ο Προμηθέας παίζει με τον Ρέθμιο και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κόρυβο. Δεν αποκλείεται. Είναι ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετά πιθανό. Αν κερδίσει ο Πανιόνιος στο Λαύριο, να έχουμε τετραπλή ισοβαθμία στο τέλος αυτής της αγωνιστικής, στο 3-4. Να είναι όλους στους 34 βαθμούς. Είναι ένα ενδεχόμενο. Είναι και δείγμα του πώς είναι η κατάσταση. Λίγο πιο κάτω είναι η Κίμη με τον Κολοσσό που έχουν από 29 ομάδες, οι οποίες μαζί με το Ρέθυμνο σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε διεκδικούν την πρόκριση στα play-off, το 7-8. Ο Άρης είναι λίγο πιο κάτω μετά την νίκη του Προμηθέα με 7-13, όσο έχει και ο Γυμναστικός Λάρισας Φάρος. Ο Κόρυβος είναι στο 6-14, λίγο πάνω από τον Βιβάζουμε, και που είναι ο Πανιόνιος με το 5-15. Και είπαμε τα Τρίκαλα είναι πιο κάτω, αλλά τα Τρίκαλα αναφέραμε και πριν ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για αυτά, για το αν θα παραμείνουν στην κατηγορία και το κομμάτι καθαρά το αγωνιστικό, αν θα καταφέρουν να τελειώσουν τη σεζόν. Γιατί δεν έχουν λύσει τα προβλήματα που θεωρητικά φαινόταν ότι είχαν λύσει λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αυτά με ό,τι έγινε το Σαββατοκύριακο, λίγο μια αναφορά σε βαθμολογία, σε αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής της 20ης. Τα μάτια μου λέει, τι γίνεται ρε φίλε. Τι να γίνει, καλησπέρα στους κούπελους. Τι γίνεται φίλε, έχουμε νέο Δέλτα Σίγμα φίλε. Τρέχει, ναι, έχουμε νέο Δέλτα Σίγμα στην ΚΑΕ, θα μιλήσουμε, έτσι. Απλά άρχισα να πούμε λίγο, γιατί τρέχαμε και εμείς, να δούμε πώς τρέχει το ρεπορτάζ, γιατί και τι περιμένουμε, τι θα γίνει, τι έγινε και όλα τα σχετικά. Ξέρεις, λόγω της ώρας μας προλαβαίνουν κάποιες εξελίξεις. Ναι, ναι. Πάντα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτά έτσι λίγο με το πρόγραμμα, με τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Η επόμενη έχει. Ας δούμε λίγο τι έχει και η επόμενη αγωνιστική της Α1. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι έγινε και το τι έχει το πρόγραμμα, για να πάμε μετά λίγο στα ρεπορτάζ των ομάδων. Παίζει ο Κόρυβος με το Φάρο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Κόρυβο αυτό. Το Σάββατο στις. Το Σάββατο. Κάτσε λίγο, πήγα παρακάτω. Μήπως. Νομίζω πήγα παρακάτω. Κάτσε λίγο να πάω. Στο σωστό. Να πούμε βέβαια εδώ, συγγνώμη, στην Ακροτονικό. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ, νομίζω στις 9, είναι και το τελικό εφηβικού ανάμεσα σε Σάρι και Πάου. Θέλαμε να ήμασταν εκεί, αλλά. Θα είπα κανονικά, δεν φεύγεις. Ψήνεσαι. Σε δίνω το ελεύθερο να φύγεις. Ψήνεσαι και να σου πω τα λίγα, σκεφτόμουν να σου το πω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, όλοι οι μπασκετικοί Θεσσαλονίκη, από όσο έχω μάθει, ναι, εκεί ήδη από το πρώτο παιχνίδι, ναι, ναι. Ηρακλής Μαντουλίδη, που έμαθα ότι κερδίζει ο Μαντουλίδης σε κάποια βάση που μιλούσα, θα ναι. Δώσουμε το τελικό. Έτσι, αλλά όλο το ψωμάκι τώρα είναι παοχάρης. Ναι, ναι. Έτσι, θα μεταφέρουμε. Για τον πρωταθλητή Θεσσαλονίκη, γιατί έτσι κι αλλιώς και οι δύο νίκες έχουν. Ναι, γιατί ίδιο, είναι ένα ιδιότυπο Final Four αυτό τη ΕΚΑΣ. Ναι, δεν ξέρω γιατί γίνεται έτσι. Δεν το λες. Τέλος πάντων, okay, είναι οι τέσσερις ομάδες που καταλήγουν εκεί παίζουν όλες μεταξύ τους. Αλλά έτσι όπως έγινε η κατάσταση, ο Άρης και ο Πάκος έχουν από δύο νίκες, οπότε σήμερα κρίνεται ο πρωταθλητής Θεσσαλονίκης.
Στις 9 η ώρα είναι αυτό, καλά θυμάμαι. Θα έχουμε εικόνα και από εδώ. Στις 9 είναι. Ναι. Τώρα, αν θες να πας, σου δίνω το ελεύθερο. 8, εντάξει, τι πειράζει. Έβγες. Αλλιώς θα το μεταφέρουμε κι εμείς live από εδώ, θα βρούμε. Κάπου να το μεταφέρουμε live. Θα έχουμε εικόνα, θα έχουμε την εικόνα. Εξέλιξη έτσι για τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, το προσεχέ Σάββατο στις 4.30 είναι το Κίμη Τρίκαλα, το Πάο Κόρυβο, το Φάρος Κολοσσός Ρόδου. Πανιόνιος Λαύριο είναι στις 6.30 στα παιχνίδια του Σαββάτου. Την Κυριακή παίζει ο Προμηθέας με το Ρέθυμνο, ο Παναθηναϊκός με τον Άρη και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Είναι το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής. 6 αγωνιστικές μένουν ακόμα. Ξαναλέω ότι πάρα πολλά πράγματα είναι ανοιχτά στην, κάτω από το 2 και μέχρι το 14. Έτσι, δηλαδή, αν θεωρήσουμε τα Τρίκαλα πια είναι καταδικασμένα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, άλλες 11 θέσεις στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ανοιχτές. Έτσι, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα ούτε στο 3-4, ούτε στο 7-8 είναι κάτι ξεκάθαρο και με διαφορά ακόμα. Οπότε, ούτε φυσικά στην ουρά έχουν ξεκαθαρίσει πράγματα. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Μένουν ακόμα 6 αγωνιστικές και να δούμε το πώς θα εξελιχθεί έτσι η όλη υπόθεση, το ποιοι θα είναι στα play-off, το πώς θα είναι αυτοί που θα είναι στα play-off, έτσι, το πώς θα προκύψει τα πλεονεκτήματα έδρας και ποιοι θα είναι αυτοί που θα μπουν εκεί. Γενικά μπαίνει στο ίσως το πιο ωραίο κομμάτι το πρωτάθλημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε και αρκετά καλά παιχνίδια. Δηλαδή και το Κίμ Πανιώνιος ήταν πολύ ωραίο μάτς και το Ρέθινο Φάρος ήταν καλό παιχνίδι. Στο Άρης Προμηθέας έπεσε πολύ ξύλο, που έπεσε και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ήταν πολύ. Αλλά νομίζω ήταν αναμενόμενο και αυτό. Ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο έβαλε 13 τρίποντα, ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ. Γενικά γίνανε αρκετά καλά παιχνίδια. Ξαναλέω ότι το θέμα των Τρικάλων είναι πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, όταν πάλι τα Τρίκαλα είχαν φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι πραγματικά μεγάλο θέμα το να συζητάμε το αν μια ομάδα μπορεί να κατέβει ή δεν μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι για να το προσπερνάμε έτσι και να το θεωρούμε ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι. Το να αποσυρθεί μια ομάδα από το πρωτάθλημα είναι... Πότε έχει γίνει τελευταία φορά, πότε έχει γίνει? Με τον Πανελλήνιο. Με τον Πανελλήνιο, μπράβο. Yeah. Ναι. Δεν είχε αποσυρθεί, νομίζω είχε παίξει μια αγωνιστική, δεν είχε κατέβει μετά. Ναι. Δεν είχε κατέβει καθόλου και δεν είχε. Είχαν ρεπό όλοι 13, μετά. Κάπως ναι. Έτσι ήταν, ναι. Εντάξει, είναι ναι. Σημαντικό όπως το λες. Ναι, δεν σημαντικά. Είναι κάτι το οποίο να το προσπερνάς έτσι. Ναι. Πρέπει ΕΣΑΚΕ και ΟΚ να αρχίσουν να δουλεύουν για το καλό του μπάσκετ. Και ο ΕΣΑΚΕ να βρει δικλείδες για αυτό που λέμε και η ΟΚ για ένα θέμα που προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο κωμικό. Διάβασα και το σχόλιο του Γιάννου Γιαννούλη για τον Κώστα Μίσα. Και δεν είναι τραγικό αυτό που έγινε στο Final Four των γυναικών. Έτσι, ναι, στο μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι κωμωδία αυτό που έγινε. Έτσι, το γεγονός ότι έγινε στην έδρα του Ολυμπιακού, γιατί λέει ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα. Είναι δυνατόν, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή ξέρω εγώ γιατί παίξαν τότε. Α μην παίζαν. Άμα είναι ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα, δώσε κατευθείαν στον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή, τι βάζει ομάδα σε αυτή την ιστορία να παίζουν αγώνες και να γίνεται Final Four κυπέλου και να γίνεται στην έδρα του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα. ΕΟΚ, τραγωδία. ΕΣΑΚΕ. Καλά που το ανέφερε αυτό, γιατί να σου πω την αλήθεια, το είχα πολύ ναι, πίσω. Το διάβασα και διάβασα και τις δηλώσεις και το σχόλιο του Γιάννου Γιάννουλη στο site του. Έτσι για τις δηλώσεις του Μίσα που τα φέρω στο Μαρινάκι. Και λέει κάποια πράγματα ο Γιάννης από προσωπική εμπειρία που έχει έτσι, στο σεμινάριο διαιτητών που ήταν ο Κώστας Μίσας. Δηλαδή, αν αρχίζουμε να αφιερώνουμε τα τέτοια και στους παράγοντες. Εντάξει, παράγοντες έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης, ναι. Αλλά τώρα στο Μαρινάκι, με τα όσα νομίζω γίνονται. Δεν νομίζω να το βγήκε πολύ αυθόρμητα πάντως αυτό, νομίζω ότι ήταν. Εντάξει, κοιτάξτε, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πολλά λεφτά για το γυναικείο μπάσκετ. Και καλά κάνει πολύ ο λόγος. Να ανεβάσει λίγο το γυναικείο μπάσκετ. Όχι, καλύτερη ομάδα, ναι. Αλλά αυτό που έγινε τώρα με την νέα κομμωδία. Ναι. Μην το κάνει καθόλου το Final Four, φίλε. Τι το κάνει δηλαδή εκεί πέρα για να γίνει τι. Για να γίνει τι. Κάνει ένα match, ξέρω εγώ. Παίξει ο Άγιος Δημήτρης εκεί, Κρόνο, πώς το λένε. Ολυμπιακό τελείωσε. Δηλαδή είναι, υποβιβάζουν το ίδιο το προϊόν, το έχω ξαναπεί εδώ και χρόνια σε συζητήσεις. Η ΕΟΚ υποβιβάζει εδώ και χρόνια το ίδιο το προϊόν. Δεν την ενδιαφέρει. Εμένα αυτό με δείχνει. Του ενδιαφέρει μόνο οι θέσεις. Να είμαστε και στις θέσεις μας και γεια σας. ΕΣΑΚΕ, πρέπει, αυτό με τα Τρίκαλα είναι γνωστό να Νίκο εδώ και μήνες. Ότι τα Τρίκαλα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μα γι' αυτό το λέω και το αναφέρω ότι θεωρητικά την ίδια κουβέντα, όχι θεωρητικά, την ίδια κουβέντα την κάναμε
κάπου εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, που τότε τα Τρίκαλα παίζαμε τον Ολυμπιακό, κατέβηκαν με 7 παίκτες. Βρέθηκε μια λύση. Τελείωσε ο Ηρακλής. Ναι. Έχασε το Μαντουλίδη. Mm-hmm. 77-56 από ό,τι πρόλαβα να δω. Μαντουλίδης Ηρακλής. Μάλιστα. Okay. Στις 9 είναι ο τελικός των εφήβων. Θα έχουμε εικόνα εμείς έτσι από εδώ, να το πω έτσι. Και να ενημερώνουμε για ό,τι γίνεται. Βλέπουμε ότι μέσω του tsotrasblogspot.gr οι φίλοι μπορούν να δουν, υπάρχει στο YouTube κανάλι το οποίο μπορείς να βρεις το παιχνίδι. Ναι. Έτσι, mm-hmm. Στο live. Είναι το κανάλι Τσεκάστ, ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι. Στο YouTube. Είναι το κανάλι Τσεκάστ, μπορείτε όπως θέλει εκεί να μπει να δείτε το παιχνίδι. Έτσι είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάντα να πάω κάρι, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες, συγκεντρώνει τεράστιο ομολογουμένως ενδιαφέρον, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα αν είναι για την εκπομπή. Mm-hmm. Έτσι θα πιστέψουμε σε λίγο με περισσότερο όσον αφορά και το ρεπορτάζ του Άρη που έχει τις απαραίτητες και τις καθερωμένες που περιμέναμε εξέλιξη γενικότερα. Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Ντοκλίν Παντελίδης, έτσι λιμπαντικά, μπαταρίες, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, τα πάντα. Πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, βιολογικός καθαρισμός με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Πάντε εκεί, έτσι ο Ντοκλίν Παντελίδης. Ριγολού Λαμπράκη 100 στην Ανατούμπα και πρατήριο BP για την διευκολύνση των πελατών. Τηλέφωνο 2-3-19-38-8-70-5. Έτσι ο Ντοκλίν Παντελίδης. Για ποτάκι, αν θέλετε να πάτε το βραδάκι, μια τώρα που αρχίζει και φτιάχνει ο καιρό, σήμερα έχει αρκετά καλό καιρό σχέση με χθες. Το απόγευμα. Το απόγευμα, ναι, και ναι. Τώρα ειδικά που κατέβηγα, ψιλοέσκασα. Εγώ να σου πω την αλήθεια επίσης ότι ξέρω σε κάποια φάση κοιτάω το ρολόι και παθαίνω. Αμάν, λέω τι ώρα είναι, ναι, γιατί. Δεν είχε μπει στο μυαλό μου, ξέρεις ότι. Και έβλεπα ήλιο έξω και λέω. Παλιά μικρή λέγαμε πω χάνουμε μια ώρα ύπνο, ρε. Πω. Ναι. Και μετά πιο όταν μεγαλώσαμε λίγο, ξέρεις τι λέγαμε. Πω χάνουμε μια ώρα τα μπουζούκια, ρε. Πιο νωρίς τα κλείσουν τα μπουζούκια. Μετά κλείναμε βέβαια πιο αργά, όταν άλλαζε η ώρα, αλλά πήγαινε και τα μπουζούκια μια ώρα μετά. Λοιπόν, το δέντρο στο μπαρ, έτσι εκπληκτικό μέρος. Έτσι είναι ο κλασικό κτίριο εκεί στη Βασιλόρ Γεωργίου 25. Εκπληκτικό πραγματικά, ειδικά όταν έχει καλό καιρό, παιδιά, για να κάτσει έξω είναι πολύ ωραίο και μέσα βέβαια. Έτσι από το πρωί με 100 είδη καφέ, 94 είδη τσαγιού. Το βράδυ για τους βραδινούς τύπους, 92 είδη μπύρα, 40 ετικέτες σε βαρελίσια μπύρα. Έτσι το δέντρο στο μπαρ Βασιλιός Γεωργίου 25, τηλέφωνο 2-3-18-18-85. Και καθημερινά έχει και κάτι να προσφέρει, έτσι από live σχετικά κτλ. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, έτσι το καθιερωμένο κλασικό πρόγραμμα πλέον, έτσι που ζητάει και ο κόσμος εκεί που πηγαίνει. Ο Γιώργος Αετόπουλος, ο Γιάννης Μίτσης και ο Δημήτρης Αλεστρατινός. Κάθε Τρίτη είναι εκεί. Πολύ ωραία μουσική. Έτσι ποτάκι, ωραίο μαγαζί. Πάρα πολύ ωραίο. Πηγαίνετε εκεί το δέντρο στο μπαρ. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λίμπερο Basket City 107 και 4 μέχρι και τις 10 μαζί. Μόνο μπασκετικά. Έτσι τα λέμε. Εδώ στο 2 ώρο το οποίο έχουμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Θυμίζω. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, στέλνετε το μήνυμά σας FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526, έτσι επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, 1,24 ευρώ σε παραβαίνουν και ΦΠΑ και χρέος κινητής τηλεφωνίας είναι το κόστος για το μήνυμα, έτσι FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526 και μέσα το Facebook, στο γκρουπάκ που έχουμε μπάσκετ City, μία λέξη, το σήμα κεφαλαίο. Γίνεστε μέλος εκεί και από εκεί συζητάμε στα post που ανεβάζουμε και εγώ και ο Νίκος ή κάνετε και δικά σας post, δεν χρειάζεται να κάνετε από εμάς οτιδήποτε θέλετε, το λέτε εκεί μπασκετικά και το σχολιάζουμε, έτσι την επικαιρότητα. Επικαιρότητα τώρα κυρίως έχουμε στον Άρη, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Ανακοινώθηκε Δέλτα Σίγμα ενώ βγήκε μια δήλωση του Προέδρου. Πάμε λίγο να δούμε καταρχήν το Δέλτα Σίγμα της ΚΑΕΑΡΙΣ αποτελείται από τους Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Χάρης Παπαγεωργίου. Έτσι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο θρύλος, ένας από τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ και από τους θρύλους του Άρη. Έτσι, καλαδομηχανή. Χρόνια κοντά στην ομάδα. Πρόσφερε και από τον ΑΣ και από την ΚΑΕ. Και τώρα αναλαμβάνει θέση Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Κάλεν. Έτσι, το γνωστό νομικός της οικογένειας. Και μέλη ο Τάσος Μωυσιάδης, ο Γιώργος Σιγάλας. Έτσι, ο παλιός καθηγητής. Ο γνωστός. Ο γνωστός Γιώργος Σιγάλας. Και ο Γιάννης Ψεβίδης. Ο πρώτοι εμείς το αναφέραμε στα μάτια. Δεν το λέγαμε τότε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο Γιάννης Ψεβίδης ως εκπρόσωπος του ΑΣ, ο πρόεδρος του ΑΣ, ο Τάσος Μωυσιάδης. Έτσι. Μπασκετικός, για όσους τον γνωρίζουν, έτσι χρόνια στα μπασκετικά δρόμενα. Και κοντά στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια και βοηθάει και το τελευταίο
δίμηνο, τρίμηνο πολύ ενεργά στον αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αυτό ήταν και ο ρόλος του. Έτσι, στο αγωνιστικό κομμάτι της εργασίας, φυσικά με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Λοιπόν, και πριν από λίγο βγήκε μια δήλωση από τον Χάρη τον Παγιοργίου, τον νέο πρόεδρο της ΚΑΕΑΡΙΣ και διευθυντή συμβούλο, ο οποίος τονίζει: ο Άρης, η αγαπημένη μας ομάδα, της οποίας η ιστορία είναι άρχιστα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της πόλης μας, βιώνει σήμερα μια δεινή κατάσταση. Έχοντας συνείδηση προσφοράς του, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στον πολιτισμό και σε ολόκληρη την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, δέχτηκα σήμερα την πρόταση πρόκληση από τους ανθρώπους της ΚΑΕ να ηγηθώ τις προσπάθειες επανεκκίνησης της ομάδας του μπάσκετ. Με δεδομένο ότι είμαι στρατευμένος στην ιδέα που λέγεται Άρης από τα νεανικά μου χρόνια, δεν μπορώ να αρνηθώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αποδέχομαι την τιμητική πρόσκληση και υπόσχομαι στον ταλαιπωρημένο κόσμο του Άρη να δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε η ομάδα να βρεθεί εκεί που είναι η θέση της, εκεί που της αξίζει. Έτσι και παρακάτω, αν μπει το site της ΚΑΕΑΡΙΣ, υπάρχει ένα βιογραφικό του Χάρη του Παγιοργίου. Έτσι, τώρα τι να πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε κάποια πράγματα του Χάρη του Παγιοργίου. Αθλητής του Άρη 14 χρόνια, από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Έτσι. Σχολιασμένος ο πατέρας μου έλεγε: άμα είχε τρίποντο, τα βάζα παντού, θα έγραφε, θα είχε 60 πόντους μεσόωρο. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε καλά, με κάνει πραγματικά, δεν τα βαρούσε και μπαίνανε από παντού. Έτσι. Πρώτος σκόρερ αρκετά χρόνια στην ΑΕθνική, τότε στην ΑΕθνική. Μέλος της ομάδας του Άρη που κατέξα το πρωτάθλημα το 78-79, ας βασικούς έτσι, τότε συντελεστές. Μέλος της εθνικής ομάδας. Έτσι. Πρόεδρος του Σωματείου Βετεράνων. Στο μουσείο γενικά ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινότητα πάρα πολλά χρόνια, έτσι σχεδόν όλη τη ζωή. Οι εξελίξεις λοιπόν είναι αυτές στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Ο κύριος Γουλιέλμος ουσιαστικά, ο οποίος έκανε το νέο διοικητικό συμβούλιο, όπως βλέπουμε δεν υπάρχουν άτομα από τις πλευράς Καπάζογλου, Ζουλιάμι, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν αποκτήσει ένα θεσμικό ρόλο με τη λογική ότι να πάρουν μετοχές. Έτσι, και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια και όλη η διαδικασία της αποχώρησης Λάσκαρη, το τυπικό κομμάτι θεωρώ εγώ, που έχει να κάνει με το μετοχολόγιο και την αύξηση με του κεφαλαίου για τα λεφτά που έχει βάλει, όπως φαίνεται στα βιβλία ο κ. Λάσκαρης. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστικά ο κ. Γουλιέλμος έπρεπε να κάνει μια δίκηση για να ερεμήσει και τον κόσμο. Έτσι, γιατί λέγαμε ανοίγω για την περασμένη εβδομάδα με την ανακοίνωση του Super 3, που έλεγε ο Super 3 ότι κανείς δεν ξέρει ποιος αποφασίζει, και νομίζω αυτό ήταν το ερώτημα όλων των φίλων του Άρη. Τι γίνεται, βγήκε η δήλωση του κ. Γουλιέλμου που είπε κάποια πράγματα και πλέον υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι έχει μέσα το πλεξούσιο, έχει τη δυνατότητα να δώσει τον κ. Γουλιέλμου τη δυνατότητα να κάνει διοίκηση. Έτσι, αυτό, σαν μεγαλομέτωχος. Κάποιοι το λένε εν δυνάμει. Εγώ από τη στιγμή που κάνει διοίκηση αυτός ο άνθρωπος και παρουσιάζεται μεγαλομέτωχος, είναι μεγαλομέτωχος. Τώρα, το τυπικό, η αλλαγή μέσω της Επιτροπής, θα μου πεις δεν είναι καθόλου τυπικό αυτό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Δεν έγινε στην πρώτη επιτροπή, τώρα στην 22. Κάποια στιγμή θα γίνει. Έτσι, μπορεί να τραβήξει και λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν άλλα θέματα σημαντικά. Έτσι, υπάρχουν αιτήσεις κατάψυξης ηγετικής, υπάρχουν μεταγραφικά, υπάρχουν αγωνιστικά, υπάρχει αλλαγή προπονητή, υπάρχουν χιλιάδιο. Ας τελειώσει το κομμάτι αυτό και το καλοκαίρι μπορεί να προχωρήσει με μια πολύ μεγαλύτερη ηρεμία, εφόσον υπάρχουν οι άνθρωποι να στηρίξουν αυτό το δημιούργημα. Γιατί τι γίνεται τώρα, εγχείρημα μάλλον να πω. Τι γίνεται τώρα, να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος. Ο κ. Γουλιέλμος είναι ένας δικηγόρος, από όσο ενημερωθεί, στο κομμάτι του δικαίου το οποίο ειδικεύεται, ας πούμε, είναι πολύ δυνατός. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος έχει βάλει ήδη χρήματα στον Άρη. Θέλει να βάλει και άλλα χρήματα στον Άρη. Θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Το πλάνο του σε βάθος χρόνου ποιο είναι? Να φέρει όσο μπορεί περισσότερους Αριανούς κοντά του. Αυτός υποστηρίζει ότι έχει ένα-δυο επιχειρηματίες να το βοηθήσουν. Αλλά θέλει και τη βοήθεια των άλλων. Όλων. Είτε αυτός λέγεται Ζουλιάμης, είτε λέγεται Μουρελής, είτε λέγεται Μοσχοβίτης, είτε λέγεται Ξεροκαπάζουλ, είτε λέγεται Αρβανίτης, είτε λέγεται όπως λέγεται. Πιάκης, όπως λέγεται. Θέλει όποιος μπορεί να βοηθήσει οικονομικά να έρθει κοντά. Και από όσο γνωρίζει ο κύριος Γουλιέλμος, δεν έχει θέμα με τις μετοχές, γιατί ακούω τελευταία κάποια περίεργα πράγματα για τις μετοχές. Ότι να δώσει και να κάνει και να ράνει και τι θα δώσει και πόσο ποσοστό. Από όσο το έχω μάθει εγώ, δεν έχει θέμα με τις μετοχές ο κ. Γουλιέλμος. Αν κάποιος βάλει λεφτά, θα πάρει και μετοχές και παραπάνω. Έτσι έχω μάθει. Τώρα θα φανεί στην πορεία, αν είναι αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή, θες να βάλεις, έλα εδώ, να μην λέω ονόματα τώρα παραγόντων και παρεξηγηθούμε. Έτσι. Έλα εδώ, Μοσχοβίτη, πόσα θες να βάλεις, 200.000, ωραία. Πάρε 25% μετοχών. Mm-hmm. Αν δεν θέλουν μετοχές αυτοί που θα βάλουν λεφτά, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα, αυτό το κλασικό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, καρτέλα.
έτσι, να γραφτούν εκεί, ώστε κάποια στιγμή, εφόσον μπορέσει να, το, να γίνει αυτό εφικτό, να του δοθούν πίσω, για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά. Ή αν θέλει ένας επενδυτής να δώσει κάποια χρήματα. Δηλαδή, η μία ή η άλλη, όποιος δώσει τα χρήματα, όποιος βάλει αυτά στον Άρη, θα έχει έναν τρόπο να είναι εξασφαλισμένος. Είτε παίρνοντας μετοχές, έτσι, και έχοντας λόγο σε μια πιθανή μελλοντική πώληση της ΚΑΕ, είτε παίρνοντας έτσι ένα κομμάτι, μια καρτέλα που λέμε, για να μπορέσει να πάρει χρήματα. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί ακούω διάφορα περίεργα, ότι να, άμα δεν δώσει μετοχές και να. Μα ο σκοπός αυτή τη στιγμή είναι να δώσει μετοχές. Δεν θα τις κρατήσει αυτός. Είναι να δώσει μετοχές, να μαζέψει αριανούς γύρω του, να βάλουν όλοι από 20-30 κατάλαβες ευρώ, που λέω ότι δεν θα βάλουν τόσο, θα βάλουν όσα πρέπει, να καλύψουν και το αγωνιστικό και σιγά σιγά τα χρέη. Τα οποία κάνει, έκανε η διοίκηση Λάσκαρη, αυτή η τρομερή διοίκηση Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης, ο οποίος έβγαλε και κάτι για τον κόπο, το είπαμε. Έτσι. Και εγώ έμαθα ότι είναι πάνω από 200.000 ευρώ το νούμερο το οποίο πήρε ο Λάσκαρης για να δώσει συμμετοχές. Και ήδη τα έχει πάρει ο Λάσκαρης τα λεφτά για να παραχωρήσει συμμετοχές, για να υπογράψει μάλλον όλη αυτή τη δικασία. Γιατί αυτός ο σκοπός του Νίκο μου ήταν αυτός. Να πάρει λεφτά. Καθαρά. Αυτός ο σκοπός δεν ήταν ούτε σωτηρία του Άρη, ούτε γιατί αγαπάει τον Άρη και μεγάλωσε με τον Άρη στην Ελβετία. Έτσι. Ούτε γιατί έπαιζε μπάσκετ μικρός που δεν έπαιζε ποτέ, στίβο από ό,τι θυμάμαι έκανε. Έτσι και ούτε ξαφνικά η οικογένεια γεννάρισε. Και πάλευε να φέρει τις λουλίδες από την Τουρκία. Να μην το ξαναπώ τώρα, θα με κορυδέψεις. Άμα ξαναπώ για τις τουρκικές λουλίδες. Έτσι. Απλά ο άνθρωπος είδε πως πάει το έργο, είδε ότι άλλοι έχουν το κάψιμο, άλλοι καίγονται να σωθεί η ομάδα και όχι ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος είναι επιλεγμένος σε μια δικαστική διαμάχη όπου το ποσό της διαμάχης είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που χρωστάει στον Άρη. Έτσι. Οπότε τι έκανε. Έφτασε η στιγμή που λέει: παιδιά, εγώ για να δώσω τις μετοχές και συν τα 5 εκατομμύρια χρέη 4,5, θέλω και κάτι. Και ο κύριος Γουλέλμος, από ό,τι έχω μάθει, το πλήρωσε το κάτι παραπάνω για να πάρει τις μετοχές. Έτσι. Για να καταλαβαίνουν όλοι, έστω και αργά, ποιος ήταν ο ρόλος του Νίκου Λάσκαρη στην ΚΑΕ Άρης. Εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο, ποιος ήταν ο ρόλος του Λάσκαρη στην ΚΑΕ Άρης. Ο οποίος πήρε πίσω χρόνο είτε από τον Γιαννάκη όταν ήρθε, είτε από τους χορηγούς εκ Τουρκίας με τα καράβια και τα φορτηγά και τα φρολόγια και τα δαχτυλίδια και τα σκουλαρίκια και όλα με τον Άρη. Έτσι, είτε από διάφορες υποστηριχτές του δεξιά και αριστερά που λέγαν και λέγαν ότι θα έρθουν οι χορηγίες και εσείς πολεμάτε και κάντε και ράντε και όλα αυτά. Ο αυτοσκοπός τελικά έφτασε η ιστορία αφού είδε ότι δεν παίρνει τη λεφτά. Δεν το λέει κανείς. Νίκο, έλα να πάρει λεφτά να δώσει την ομάδα. Έφτασε εκεί που πλέον δεν υπήρχε άλλη λύση. Να δώσει την ομάδα. Γιατί τα έχει παρατήσει όλα, Νίκο. Τα έχει παρατήσει όλα. Μα και τώρα είναι, βγαίνουν στη φόρα διάφορα. Στα μάτια είναι ξεκάθαρο ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι τώρα πια που νομίζω ότι και τυπικά δεν είναι στην ΚΑΕ. Τυπικά, εντάξει, ακόμα θεωρητικά. Οκ, ναι, ουσιαστικά εντάξει. Δεν είναι εδώ και καιρό και πλέον υπάρχει άλλη διοίκηση. Ωραία, ο άνθρωπος αυτός στην Ελλάδα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Οκ. Δεν ξέρω ποιο λόγο ήθελε να φέρει τα λεφτά του εδώ. Οκ. Τον Άρη το χρησιμοποίησε σαν ένα. Πώς να το πω. Πολιορκητικό κρυό, ναι, έτσι, ας πούμε, για να μπει ακριβώς και να γίνει γνωστό. Πριν τον Άρη δεν τον ήξερε κανείς. Ακριβώς την επιχειρηματικότητα εδώ πέρα στη χώρα. Έτσι, και από τη στιγμή που είχε το προσωπικό του πρόβλημα, ο Άρης ήταν ένα βαρύδιο έτσι. Πάνω του ουσιαστικά. Μα, το θέμα ξεσφύγει. Έχεις πρόβλημα, ρε φίλε. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, ο καθένας. Τα διαχωρίζεις. Τα διαχωρίζεις, παιδιά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορεί να κρατάς όμοιρο μια ομάδα 1,5 χρόνο και να μην πληρώνεις φράγκο. Τώρα βγαίνουν και διάφορα για τους παίκτες, για τα σπίτια, για αυτά. Εγώ, παιδιά, δεν θα ασχοληθώ με αυτό γιατί. Από τη στιγμή που δεν το ξέρα τότε, για να πω την αλήθεια, και δεν το έγραψα, δεν θα το ασχοληθώ με τα Χριστοπροφήτης. Να βγω να πω, α, ήταν απλήρωτο το ενίκιο του Πρωίτη. Ή δεν είχε τηλεόραση ο Πρωίτη, δεν είχε τηλεόραση ο Ντουβιέ. Όχι, ρε Βιλά, μα το ξέρει να το γράψει τότε. Έτσι δεν το ξέρα. Ναι. Αλήθεια, θα το γράφα. Ό,τι ήξερα, το έγραψα όλο αυτό το χρόνο. Από τότε που επέστρεψα, στο πω έτσι, ενεργά. Μέχρι τώρα, ό,τι ήξερα, το έγραψα. Αλλά νομίζω ότι φανερά, έτσι. Φαίνεται ο ρόλος του Λάσκαρη και δυστυχώς θα πω εγώ παρέσυρε και κόσμο και τον στήριξε μέχρι και μερικούς πριν. Και τώρα βλέπουμε ότι όλοι έχουν βγει στα παράθυρα και τον πυροβολούν. Μπαμ, 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 μπαμ. Με πυροβολή του πιανίστα. Έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος που είδε τώρα, ο κ. Γουλέλμος, πλήρωσε κιόλας. Κάποιοι λένε μα μου σου του γιατί πλήρωσε. Γιατί ρε παιδιά, αλλιώς δεν θα παίρνει τον Άρη. Δεν θα παίρνει τις μετοχές. Απλά είναι τα γράμματα.
Γιατί ο Λάσκαρη τον Άρη τον πήγαινε στη Β' Εθνική για χρέη. Και δεν θα τον ένοιαζε τον Λάσκαρη που τα χρέη θα τον κυνηγούσαν ακόμα. Γιατί το δικαστήριο που έχει ο Λάσκαρη είναι 7 με 8 φορές πάνω τα λεφτά που χρωστάει στον Άρη. Η περιουσία του είναι δεσμευμένη, οπότε τι να τον κάνει άλλο. Δεν τον ένοιαζε, είναι το μικρότερο κακό για τον Λάσκαρη. Σκεφτείτε όμως για τον Άρη θα γινόταν. Έτσι. Αυτό λίγο για να κλείσω το θέμα Γουλέλμου. Κλείνοντας να πω ότι έκλεισε και το θέμα του Γιαννάκη, ή μάλλον έκλεισε και άνοιξε το θέμα του Γιαννάκη. Τι εννοώ με αυτό? Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, όσο τον αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν είχε πάρει λεφτά καθόλου από τον Άρη, γιατί πολλά γόταν όλα αυτά τα χρόνια, τον καιρό, τι πήρε και τι πήρε. Ο Παναγιώτης όμως Γιαννάκη συμφώνησε σε δεκαορισμό για να πάρει όλο το συμβόλαιό του. 70.000 νομίζω, 75. Έτσι. Ο διακανονισμός λοιπόν αφορά όλο το συμβόλαιο του Γιαννάκη. Δεν πήρε λεφτά, έτσι. Σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ο άνθρωπος ουσιαστικά δούλευε τζάμπα όλους αυτούς τους μήνες. Έτσι. Αλλά συμφώνησε να πάρει όλο το συμβόλαιο. Ο κύριος Κετσελίδης από το κομμάτι συμφώνησε μόνο για τα δεδουλευμένα του. Μπήκε ο Γιαννάκης σε ένα διακανονισμό 2 τουλάχιστον ετών για να πάρει χρήματα, για να παίρνει χρήματα από τον Άρη. Έτσι. Γιατί μέχρι και προχθές υπήρχε ένα θέμα, άκου τώρα να δεις, ακόμα και αυτό δεν ξέρω στον Άρη. Τι συμβόλαιο έχει ο Γιαννάκης? Πολλοί νομίζουν ότι έχει διαιτές. Και τελικά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Έτσι. Έγινε ο διακανονισμός λοιπόν, ο Γιαννάκης θα πληρωθεί όλο το συμβόλαιό του. Ανατακτά χρονικά διαστήματα θα πάρει, πήρε νομίζω σήμερα κάποια χρήματα και θα πάρει κάποια χρήματα μέσα στους επόμενους μήνες. Έτσι. Και έκλεισε έτσι το θέμα τυπικά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Έτσι πάει και αυτό το θέμα όσον αφορά τον Άρη. Και το θέμα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τώρα, κάποιες σκέψεις υπάρχουν στην ΚΑΕ για να τιμηθεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης μεταγενέστερα κάποια άλλη στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά και αυτά είναι κομμάτια τα οποία θα συζητηθούν. Έτσι, από την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ δεν θέλει να κλείσει τώρα τη σχέση με τον Γιαννάκη. Το θέμα είναι το διαζύγιο. Ποτέ δεν είναι αυτό που λέμε, Νίκο, συνενετικό. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το φεύγω σαν φίλος ή κάνω σαν φίλος δεν ισχύει 100%. Δηλαδή, τώρα ο Γιαννάκης με τον Άρη δεν χώριζαν σαν φίλοι αυτή τη στιγμή. Υπήρχε ένταση. Υπήρχε εκνευρισμός. Έτσι, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και υπήρχε και εκνευρισμός ανάμεσα στον κόσμο που είχε δύο διαφορετικές απόψεις. Οι μισοί λέγανε να φύγει ο Γιαννάκης γιατί βάσει των στατιστικών ο Γιαννάκης είχε το χειρότερο ρεκόρ. Αν δεν κάνω λάθος, έχει το χειρότερο ρεκόρ προπονητών στην ιστορία του Άρη. Έχει το χειρότερο ρεκόρ, το πιστεύεις αυτό? Ναι. Ναι. Το χειρότερο ρεκόρ στην ιστορία του Άρη ο Γιαννάκης. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι παιδιά πρέπει να αλλάξει κάτι, δεν γίνεται με τον Γιαννάκη. Και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λέγανε όχι, να τον κρατήσουμε τον Γιαννάκη, γιατί ο Γιαννάκης αυτό, ο Γιαννάκης εκείνο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη σε βασικές γραμμές. Τώρα για το θέμα του Μωράντ, είναι μια προσπάθεια η οποία θα προχωρήσει. Υπάρχει μια συμφωνία. Τώρα πρέπει να έρθει και ο Μωράντ εδώ να δούμε στην κατάσταση είναι όλα τα σχετικά. Έτσι, γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίο λόγω του γεγονότος ότι είχε συμβόλαιο με τον Άρη μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά και να μπει στη λογική αυτή να βοηθήσει έστω για 3-4 παιχνίδια, είναι ένα παίκτη ακόμα που να βοηθήσει μέσα στη ρακέτα. Έτσι, ο Άρης τώρα μετά την νίκη από τον Προμηθέα με 2 νίκες θεωρητικά καθαρίζει. Τον κόρυβο να σου πω, Νίκο, δεν το βλέπω να το γλιτώνει το έργο. Να ξέρει. Κοίταξε. Ο Πανιώνος έκανε κακή ήττα στην Κίνη. Κακή ήττα ήταν. Ναι. Αν κάνει απλά και από το, με τον Λαύρο, είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι με τον Λαύρο τώρα για τον Πανιώνιο. Σίγουρα. Πολύ ωραίο. Έχει και άλλα μάτσο όμως ο Πανιώνιος. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Άμα τώρα χάσει αυτή την αγωνιστική από το Λαύριο, έτσι που είναι μέσα στο πρόγραμμα. 50-50. Οκ. Okay. Και ο Κόρυβος κερδίσει εντός έδρας ή κερδίσει τον Φάρο την άλλη αγωνιστική, πάλι ο Κόρυβος είναι από πάνω. Γι' αυτό σου λέω το μάτς με την Κίμη ήταν κακό για τον Πανιώνιο, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Έχει δρόμο. Εντάξει, τον Άρη τα έχουμε πει ότι. Εντάξει, ό,τι και να είναι το πρόγραμμα, λογικά δεν θα κινδυνεύσει ως το τέλος. Εντάξει. Δεν θα ζοριστεί. Εντάξει, ναι, πηγαίνει για τον Προμηθέα και όλα. Εγώ πιστεύω ναι, ότι η νίκη αυτή είναι πολύ σημαντική για τον Προμηθέα, ναι. Γιατί ο Προμηθέας έχει κάποια παιχνίδια με αυτούς όλους. Οπότε κάτι θα γίνει. Αλλά πραγματικά τον Κόρυβο δεν το βλέπω. Σίγουρα αυτό που λες είναι σημαντικό. Το Πανιώνιος με το Λαύριο είναι κρίσιμο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Απλά θεωρώ ότι το Λαύριο μάξιμο μπορεί να κάνει τρεις νίκες. Και πάλι δηλαδή μπορεί να μην τις κάνει. Ο Κόρυβος, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ο Πανιώνιος μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή έχει δείξει. Ναι. Έτσι. Ναι. Εντάξει, τον Κόρυβο τώρα να πω την αλήθεια ότι φέτος λίγο τα αφήσαν τα πράγματα. Δεν ξέρω, φάνηκε λίγο ότι έχει προβλήματα γενικά. Εντάξει. Και να πέσει δεν είναι καταστροφή. Αν τα αγαπάνε τον μπάσκετ, έχει την αμαλιάδα, α δουλέψουν να γυρίσει. Έτσι το βλέπουμε ότι και η Πάτρα το θέλει και ο Ηρακλής επιστρέφει, θέλει να επιστρέψει.
Έτσι, με σωστή δουλειά και υπομονή όλα γίνονται. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, ο Πανιούνιος έχει κι άλλα κονέ. Έτσι. Αλήθεια. Βλέπω ομοσπονδία. Ο Κόρυβος δυστυχώς φαίνεται πια ότι δεν έχει τα κονέ αυτά όπως τα είχε πριν δύο χρόνια, τρία. Mm-hmm. Εντάξει, η ομοσπονδία είναι τώρα την ασχοληθεί. Αφού είχε να ασχοληθεί με την διοργάνωση του κορυφαίου Final Four στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τι βλανάκι το WNCAA, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το WNBA, τι βλανάκι το τέτοιο. Το Ronquetti Cup. Εντάξει, τώρα όσοι ακούτε, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει το γυναικείο μπάσκετ. Έτσι. Δηλαδή τώρα εσύ που είσαι στο αμάξι και γυρνάς και με ακούς να μιλάω για το γυναικείο μπάσκετ, λες τώρα τι λέει αυτός, ρε φίλε. Κλείστο. Έτσι. Αλλά ρε φίλε. Και δεν το βάζω ότι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά ρε φίλε. Δηλαδή συγγνώμη τώρα, γίνεται ένα Νίκο να φάει φορ. Πάνε τέσσερις ομάδες. Πέρασε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στο κύπελλο. Στο τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι, από ό,τι λένε όλοι, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, το πάρει εύκολα. Έτσι, και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Το πήρε το κύπελλο και έτσι εύκολα τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοντράρει. Αλλά είναι δυνατό, ρε φίλε, να κάνει το Final Four στην έδρα του Ολυμπιακού. Στην έδρα του Ολυμπιακού, να σταματάνε κόσμο που ήταν να κατέβουν από Θεσσαλονίκη. Σταματήσαν κόσμο του φίλου του ΠΑΟΚ που ήταν να κατέβουν εκεί. Το μάτς έγινε σε ένα γήπεδο που είχε μόνο βλάδες του Ολυμπιακού και ένα κενό κομμάτι το οποίο υποτίθεται ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Έτσι. Και άντε, εγώ λέω, ναι, ρε φίλε. Έτσι, αλλά όταν σταμάτα στους παοξίδες, σταμάτα και τους Ολυμπιακούς. Έτσι, κάνετε ομοσπονδία. Πώς είναι, τι γίνεται τώρα, στο ανδρικό, μαθητές. Έτσι. Γιατί όποιος και να βάλει θα τη δράσει. Έτσι, δεν θα τη δώσει η ΑΕΚ. Δεν θα τη δώσει ο Ολυμπιακός, αν το κάνει ο ΣΕΦ. Δεν θα τη δώσει η ΑΕΚ. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Γίνεται γάμος. Στο γυναικείο, επειδή προφανώς εκεί τα κόζια είναι και διαφορετικά. Έτσι. Ποιος μας βοηθάει στο γυναικείο, ας πούμε, ποιος έχει ομάδα και δίνει λεφτά, Ολυμπιακός. Άρα το κάνουμε σαν του Ολυμπιακού. Έτσι. Δηλαδή, η ομοσπονδία, η απόφαση της ομοσπονδίας είναι κωμική, είναι τραγική. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα διοικούν το ελληνικό μπάσκετ και θέλουμε να πάει καλά το ελληνικό μπάσκετ. Όταν διοργανώνουν το Final Four και βγαίνει ο Μίσης και λέει: εντάξει, το ξέραμε ότι θα το πάρουμε, είναι η καλύτερη ομάδα, λέει. Μίσα τότε, και τι παίξατε τότε, Μίσα. Και τι, εντάξει, πληρώνεις από τον Ολυμπιακό, δεν λέμε, ρε φίλε, εντάξει. Ως ένα σημείο όλα. Ως ένα σημείο όλα. Η δήλωση νομίζω ότι. Έτσι δεν είναι. Ήταν και κάπως αυτή η δήλωση για το Μαρινάκι, νομίζω ότι ήταν. Πετάς και του Μαρινάκι. Πώς να σου πω τώρα, ήταν κάπως, ρε παιδί μου, προσχεδιασμένο, άντε να σου το πω έτσι. Να σου πω κάτι, εγώ στέκομαι σε αυτό που έγραψε ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Έγραψε ένα πολύ ωραίο κείμενο ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Και λέει μέσα για τον coach, μέσα που τους μιλούσε σεμινάρια και τους είπε: coach, οι παίχτες κερδίζουν, οι προπονητές χάνουν. Οι παράγοντες, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνουν τίποτα. Δεν κερδίζουν τίποτα από αυτό. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι παράγοντες δεν έχουν ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Οι παίχτες οι προπονητές είναι. Και αυτό το έλεγε ο Μίσας στους νέους προπονητές. Και βγαίνει σήμερα και λες αυτό που είπες για το Μαρινάκι. Σε ένα Final Four που έγινε στην έδρα σου. Γιατί η ομοσπονδία είναι ανύπαρκτη. Γιατί είναι ανύπαρκτη η ομοσπονδία, ρε παιδιά. Είναι ανύπαρκτη. Για το Θεαθήνε ή για το εφαγωνίζεστε, όπως σας πες το. Πάρ' το ρε φίλε πάντως σε μια πόλη στην επαρχία. Πάντως στο Βόλο, κάπου αλλού. Έτσι. Μην βάλεις κόσμο αν φοβάσεις τα επεισόδια. Βάλε μαθητές και από το Βόλο. Βάλε μαθητές από το Βόλο. Αλλά κάνε το κάπου αλλού να πάνε έστω 10 οικογένειες, ρε παιδιά, 10 μαθητές. Να δουν μπάσκετ λίγο. Έστω γυναικείο. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει τώρα στην έδρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μου θύμισε τη χρονιά που έπαιξε το Παναθηναϊκός Ρέθυμνο. Το θυμάσαι που ήταν το Ρέθυμνο στην Α2. Ναι. Έχει χρόνια. Ναι. Πήγαινε στο ΆΚΑ. Γιατί όταν ήταν με το φάρο τελικά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Συμφώνησε λέει και άλλη ομάδα. Μα και άλλη ομάδα ξεφτυλίζει το δεσμό. Τι συμφώνησε άλλη ομάδα. Επειδή θα πάρει 50-50 εισιτήρια. Είναι δυνατόν να γίνεται το τελικό στην έδρα. Δεν έχουμε γήπεδα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έχουμε γήπεδα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε γήπεδα στην Ελλάδα, έχουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο. Απλά το συζητάμε με Νίκο τώρα, γιατί με γύρισε στο μυαλό του. Όχι, έχεις δίκιο και σου λέω δεν είναι μόνο το σκηνικό του. Εμείς φωνάζουμε, κάνουμε μια εκπομπή, φωνάζουμε για τον μπάσκετ να μάθει ο κόσμος, να διαφρύνει για τον μπάσκετ, να φέρουμε τα προβλήματα, τα θετικά, τα πάντα. Επειδή μου να αρχίσει να ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Ναι. Να σου προσφέρουμε μια ενημέρωση όσο μπορούμε καλύτερη. Και οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούν τον μπάσκετ και πληρώνονται από αυτό, γιατί εμείς δεν πληρωνόμαστε από τον μπάσκετ. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Εμείς δεν πληρωνόμαστε. Εμείς να βρούμε κανένα φίλο να μας βοηθήσει από εδώ, ξέρω εγώ τα σχετικά, τα ξέρετε όλοι. Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται τόσα χρόνια από τον μπάσκετ. Πληρώνονται, παίρνουν μισθούς, έχουν θέσεις.
Πλέον ξέρουν όλοι, ξέρουμε όλοι το πώς λειτουργούν. Ναι, και έτσι συνεχίζουν ακόμα και τώρα, ρε φίλε, να υποβιβάζουν το προϊόν τους. Αυτό που τους πληρώνει το υποβιβάζεις. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό για να κάνεις τα χατήρια του Ολυμπιακού, επειδή τα τελευταία 3 χρόνια ο Ολυμπιακός στο γυναικείο μπάσκετ βάζει λεφτά. Και επειδή έχεις και ειδικό σου άνθρωπο. Ναι, και επειδή βάζει λεφτά και έχεις το μίσα από προπονητής εθνικής και στα κλιμάκια έγινε ξαφνικά τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού και δεν κουνήθηκε μύτη και δεν μίλησε κανείς από την Ομοσπονδία. Ναι. Αλλά όταν ο Γιαννάκης πήγε στον Ολυμπιακό πριν τα πολλά παλιά χρόνια, ο Βασιλακόπουλος κήρυξε πόλεμο εναντίον του. Για να τα λέμε όλα. Κήρυξε πόλεμο εναντίον του Γιαννάκη Βασιλακόπουλος όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα πήγε ο Μίσας, τι έγινε ο Μίσας? Τίποτα ο Μίσας. Είναι άνθρωπός μας ο Μίσας. Και όλα καλά. Λοιπόν, ξεκινάει και το παιχνίδι το ΠΑΟ ΚΑΡΙ στο τελικό των εφήβων στο κλειστό της Μίκρας. 9 η ώρα το Τζάμπο, λίγο παρακάτω πήγε, εντάξει, 9 και 5 ο τελικός της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια του Champions League, το Καρσίγια Καμούρθια. Μπορούσε να είναι αυτό το παιχνίδι στο Παλατάκι, να είναι ΠΑΟ Καμούρθια αυτή την ώρα. ΠΑΟ Καμούρθια, να σου κάνουμε κουβέντα αυτή τη μήνα, λέγαμε Τζάμπο, τρίποντο του ξέρω. Θα έχει όμως, λες, ΠΑΟ ΚΑΡΙ τώρα, ξεκίνησε να αποτυπώνει. Ξεκίνησε, ναι, το βλέπω. Έτσι. Το βλέπω. Έχει ξεκινήσει και το Ludwigsburg Bayreuth, οι δύο προημιτελικοί, η σημερινή προημιτελική του Champions League. Λοιπόν, μαζί μας πρώτη ώρα ο Δόξας, εδώ και 40 χρόνια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από μπαχαρικά, από βότανα, από τσάγια, από χαμομήλια, από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από τέτοια πράγματα, τις καταστάσεις, όλα είναι στο Δόξα, στην Ολυμπίου Διαμαντή 21, 55646 το τηλέφωνο και στο doxapavlaspices.gr. Μέσα από την ιστοσελίδα του Δόξα μπορείτε να μπείτε και να αγοράσετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που έχει να κάνει με μπαχαρικά, με βότανα και οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Να πούμε επίσης ότι αν έχετε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές σας και θέλετε να είστε έτσι ωραίοι και ωραίες, για να γίνεται αυτό, το πρώτο πράγμα που φροντίζουμε ποιο είναι, η εξωτερική μας εικόνα και κυρίως έτσι το χτένισμά μας, το μαλλιά μας. Πού θα πας? Στον κορυφαίο Γιώργος Μάσκας Hair Salon, έτσι ένα ιδιαίτερο και καλέστο χώρο. Ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες, έτσι και προτείνουν διάφορα στυλ που ταιριάζουν με την προσωπικότητα σας, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική προσωπικότητα. Έτσι για την καθημερινή εμφάνιση λοιπόν και όχι μόνο, Γιώργος Μάσκας Hair Salon, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2310-282-700, επίσης Facebook και Instagram σε λατινικούς χαρακτήρες φυσικά. George Maskas, Hair Salon, μπορείτε και από εκεί να μπείτε, να ακολουθήσετε, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαμυστικό διάλειμμα. Κλείσαμε εδώ κάπου το πρώτο κομμάτι της εκπομπής την πρώτη ώρα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Είπαμε πριν με το Σταμάτη αρκετά που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του Άρη, που όπως και να το κάνουμε πάντα έχει διάφορες εξελίξεις, με το νέο ΔΣ, με το κομμάτι το διοικητικό, το οποίο έχει διάφορες εξελίξεις στον Άρη. Έχει ξεκινήσει ο τελικός των εφήβων της ΕΚΑΣ, το Άρης με τον ΠΑΟΚ. 9-0 το σκόρ για τον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε με 3 τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ μετά από 3,5 λεπτά αγώνα δεν έχει σκόρ ακόμα. Έχει ξεκινήσει, είπαμε, έχουν ξεκινήσει 9 η ώρα. Το Τζάμπολ ήταν και στο Καρσίγιακα Μούρθια, ο πρώτος προημιτελικός, και στο Ludwigsburg Bayreuth. 13-20 προηγείται η Μούρθια. 13-22 τώρα μέσα στη Σμύρνη, μετά από περίπου 7 λεπτά και κάτι. 13-8 προηγείται η Ludwigsburg της Bayreuth. Πηγαίνοντας τώρα λίγο στα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μετά από 2 μέρες ξεκούρασης σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις με διπλό πρόγραμμα και το πρωί και το απόγευμα. Ξεκούραση η οποία προφανώς και ήταν αναγκαία, αφού με το παιχνίδι στη Ρόδο ολοκληρώθηκε μια διαδικασία 3 εβδομάδων ουσιαστικά με διπλά παιχνίδια που ξεκίνησαν από τα Τρίκαλα, τα 2 μάτς με την Καρσίγιακα, το μάτς με τον Άρη, με το Ρέθυμνο, με τον Κολοσσό. Ήταν 3 εβδομάδες πολύ απαιτητικές, με σημαντικά παιχνίδια, με πρέπει νίκης σε πολλά από αυτά. Ο ΠΑΟΚ έκανε δουλειά το Σάββατο στη Ρόδο. Συνέχισε με νίκη και επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε, το βλέπουμε και από τη βαθμολογία, ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα 2 μάτς, με τον Άρη στο Παλέ και με τον Κολοσσό στη Ρόδο,
για την προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ για να είναι στην τετράδα. Δεν λέω ότι πήρε αυτά τα δύο παιχνίδια και φυσικά είναι στην τετράδα, έτσι, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά σε περίπτωση από τη στιγμή που ήθελε να διεκδικεί ως το τέλος μια θέση εκεί, στο 3 ή στο 4, έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσει αυτά τα δύο παιχνίδια. Αν σε αυτά τα δύο μάτς είχε δύο ήττες, οι ελπίδες θα ήταν μόνο μαθηματικές. Πλέον είναι και ουσιαστικές και χειροπιαστές, να το πω έτσι. Γιατί είναι μία νίκη μακριά από την τρίτη θέση, ή μάλλον δύο, αν πούμε ότι το Λαύριο που έχει ένα βαθμό παραπάνω έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς 18 πόντους, οπότε ο ΠΑΟΚ που δέχεται το Λαύριο σε τρεις αγωνιστικές, αν θυμάμαι καλά, θα πρέπει να περάσει και μια πολύ μεγάλη διαφορά, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μέσα στο κόλπο. Προφανώς και η νίκη και ο τρόπος που ήρθε στο Αλεξάνδριο επί του Άρη του έδωσε και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλύτερη ψυχολογία, και γενικά τον φάνηκε και από περισσότερους παίχτες ότι πάτησαν καλύτερα στα πόδια τους, έτσι, όχι μόνο για τη νίκη μέσα στο παλέ, όσο και για τον τρόπο που ήρθε αυτή. Στη Ρόδο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κλειστό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ τιμώρησε τον Κολοσσό, και εξηγούμε για το τιμώρησε. Το ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε 13 τρίποντα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το παιχνίδι. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα που όχι, έχει χάσει σε ποιότητα από τη στιγμή που ο Γκρίφιν έφυγε για να πάει στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, αλλά είναι μια ομάδα η οποία ειδικά στη Ρόδο έχει ένα πολύ χαμηλό παθητικό. Είναι κάτω και από είναι κοντά σε 70 πόντους, 69,9 πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και είναι μια ομάδα η οποία, επειδή έχει και αρκετά αθλητικά παιδιά, οι Αμερικανοί είναι αρκετά αθλητικοί και αυτοί που παίζουν κοντά στο καλάθι, πλησιάζεις πολύ δύσκολα στο καλάθι της. Οπότε, προφανώς θα μια ομάδα σου κλείνει τους διαδρόμους προς το καλάθι της, γιατί αυτή είναι η αρχή της στην άμυνα. Ρισκάρει κάτι άλλο. Ρισκάρει τα τρίποντα. Έτσι. Οπότε, αν αυτή την ομάδα είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τιμωρώντας την έξω από τα 6,75, τότε προφανώς και οι πιθανότητες να κερδίσεις είναι πολύ περισσότερες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ήταν έτοιμος αυτό. Ήταν σε καλή μέρα. Οι περισσότεροι του παίχτες και ο Γκος και ο Ζάρας. Οι δύο δηλαδή που από τα 13 τρίποτα που έβαλε ο ΠΑΟΚ βάλαν τα 7. Έτσι. Είχε 10 στα 16 του στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε με 14 στα 24 και ουσιαστικά αυτό το κομμάτι τον οδήγησε προς την νίκη, όπως επίσης και το κομμάτι της άμυνας, θα πω εγώ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκτός έδρας για να κερδίσεις 9 στις 10 φορές, αυτό που χρειάζεται είναι να χαμηλώσεις τα ποδαράκια σου, να πηδήξεις τα rebound και να παίξεις άμυνα. Όταν το κάνεις αυτό, έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Όταν αυτό κιόλας συνδυάζεται με μια ευστοχία πάνω 50% στα 6 έξω από τα 6,75, προφανώς και θα πρέπει να αυτοκτονήσεις για να χάσεις. Είναι πολύ σημαντική η νίκη αυτή. Είναι πολύ σημαντικές μάλλον αυτές οι δύο νίκες, γιατί εγώ το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ μετά και την νίκη επί του Άρη, ότι αυτά τα δύο παιχνίδια συνδυάζονταν ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι αγώνων που έπρεπε να το κερδίσει ούτως ώστε να έχει ελπίδες. ΠΑΟΚ αποδέχεται το Σάββατο τον Κόρυβο, ο οποίος έχει μείνει χαμηλά. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και διαφορά ποιότητας. Ο ΠΑΟΚ έχει συνεχόμενες νίκες, οπότε θα πρέπει να την πιστοποιήσει αυτή τη διαφορά ποιότητας, ούτως ώστε να συνεχίσει το σερί του. Η ΑΕΚ πάει να παίξει μέσα στον Ολυμπιακό. Το Λαύριο πηγαίνει να παίξει μέσα στον Πανιόνιο, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, και ο Προμηθέας υποδέχεται το Ρέθυμνο. Οπότε ο ΠΑΟΚ με νίκη το Σάββατο είναι αρκετά πιθανό να πιάσει και να ξεπεράσει την ΑΕΚ. Έτσι, αν η ΑΕΚ χάσει μέσα στο ΣΕΦ, γιατί με την ΑΕΚ έχει διαφορά των 21 πόντων από το πρώτο παιχνίδι. Και μετά θα πάει να παίξει με την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι μετά το τέλος των αγώνων με τη Στρασμπούρ. Ό,τι και αν έχει γίνει σε αυτό. Ειδικά αν αυτοί οι αγώνες με τη Στρασμπούρ, εκτός από κούραση σωματική που προφανώς και θα φέρουν ως παίχτες της ΑΕΚ, γιατί με δύο πολύ μεγάλα μάτς, έτσι, παίζεται η πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League. Αν αυτά τα δύο παιχνίδια εκτός από σωματική κούραση έχουν φέρει και πνευματική, παύλα ψυχολογική, αν δηλαδή έχουν συνδυαστεί με αποκλεισμό της ΑΕΚ ειδικά, ο ΠΑΟΚ θα πάει και ξεκούρος να παίξει με την ΑΕΚ και με καλύτερη ψυχολογία όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αν έχει συνδυαστεί με πρόκριση της ΑΕΚ, προφανώς και θα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση για τους παίκτες που αυτό το ρόλο. Αλλά στη λογική ότι κερδίζουν το Σάββατο και τον Κόρυβο,
Έχουν χτίσει ένα καλό νικηφόρο σερί πια, 5 αγώνων, έτσι, με Τρίκαλα, Ρέθυμνο, Άρη και Κολοσσό. Αν το κάνουν και με τον Κόρυβο, πάνε στις 5 νίκες και μετά θα πάνε να παίξουμε στην ΑΕΚ ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όσον αφορά την τετράδα. Έχουμε πει ότι το Λαύριο έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Το Λαύριο που έχασε από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική, τώρα πηγαίνει να παίξει μέσα στον Πανιόνιο ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, γιατί ο Πανιόνιος παίζει τη σωτηρία του και είναι φυσικά και πολύ βελτιωμένος στο αγωνιστικό κομμάτι. Έχει να παίξει και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό, έχει να έρθει και στο Παλατάκι να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Το Λαύριο έχει το πιο απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έκανε τα δύο διπλά με Άρη και Κολοσσό, έχει κάνει πιο εύκολη τη δική του ζωή, θα το πω εγώ. Στην έδρα του έχει να παίξει με τον Κόρυβο, έχει να παίξει με το Λαύριο, έχει να παίξει με τον Φάρο, εκτός έχει να παίξει με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο, που τελευταία αγώνα έχει σε αυτά 6 μάτς. Αν σε αυτά 6 μάτς εκμεταλλευτεί την έδρα του και καταφέρει να βγάλει ένα διπλό, είναι αρκετά πιθανό να είναι στην τετράδα, λέω εγώ. Αν καταφέρει να βγάλει δύο, πάντα συνδυασμό με νίκες στην έδρα του, τότε μπορεί να είναι και τρίτος. Γι' αυτό έλεγα και τόνιζα ότι αυτά τα δύο μάτς με τον Άρη και τον Κολοσσό, που έπρεπε να βρει τον τρόπο όπως και δίποτε να κάνει δύο νίκες. Εγώ θα έλεγα ότι και με μία νίκη θα ήταν καλά, αλλά από τη στιγμή που κέρδισε το πολύ δύσκολο μάτς μέσα στον Άρη, έπρεπε να το συνδυάσει με νίκη και στη Ρόδο. Το έκανε. Και πλέον, εγώ δεν μπορώ να πω ότι κρατάει τη τύχη στα χέρια του όσον αφορά την παρουσία του στο 3-4, γιατί είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες παίζουν για δύο θέσεις. Αλλά από αυτές τις τέσσερις ομάδες δύο τις αντιμετωπίζει, την ΑΕΚ εκτός και το Λαύριο εντός. Έχει βατά παιχνίδια στην έδρα του και μπορεί μέχρι εκείνο το μάτς στη Νέα Σμύρνη ο Πανιόνιος είτε να έχει καθαρίσει είτε να έχει βρεθεί πιο χαμηλά προτελευταία αγωνιστική. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι όλα είναι ανοιχτά μετά από αυτές τις δύο νίκες. Τώρα κάποιο άλλο ζήτημα δεν υπάρχει όσον αφορά το αγωνιστικό. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ που όλο αυτό το τελευταίο καιρό παίζει χωρίς κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει κάποιο είτε σοβαρό τραυματισμό είτε μικρό τραυματισμό, ο οποίος όταν έχει συνεχόμενα παιχνίδια δεν σου επιτρέπει να βρεις ρυθμό. Και εγώ νομίζω ότι μετά από αυτά τα δύο μάτς έχει την ευκαιρία να παίξει και καλύτερα και να παίξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, ο Ζάρας το Σάββατο με τον Κολοσσό δεν είχε καμία σχέση με τον Ζάρα των προηγούμενων αγώνων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα δύο σουτ που έβαλε στο παλέ του δώσανε πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ήταν και σε πολύ καλή μέρα και στη Ρόδο. Έχασε μόνο ένα σουτ, έβαλε 3-3 τρίποντα, είχε και ένα δίποντο και μια βολή. Ήταν δηλαδή σε πολύ καλή μέρα. Σίγουρα έχει πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσει. Σίγουρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να μην εξαρτάται τόσο από τον Γκος. Δεν το έκανε στη Ρόδο, είναι η αλήθεια. Ο Γκος μπορεί να ήταν πρωτοσκόρερ με 18 πόντους, αλλά ούτε τόσες πολλές προσπάθειες είχε, ούτε έμεινε πάρα πολύ στο παρκέ, γιατί τραβούσε και ο Ζάρας επιθετικά. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να βάλει το Πέτεγουι στο παιχνίδι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν ο Αμερικανός, ο συγκεκριμένος που ήρθε πριν λίγο καιρό, μπορεί να δώσει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε, να το πω έτσι. Δηλαδή, να αποτελέσει επιθετικό άξονα. Έτσι, ακόμα ψάχνεται. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρει τρόπο να τον βάλει μέσα στην ομάδα, να του δώσει ρόλο, να αποτελεί ο Πέτεγουέι ένα παίχτη που θα μπορεί να βοηθάει επιθετικά, γιατί γι' αυτό ήρθε. Και φυσικά, όσο περνάει ο καιρός, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέποντας έτσι και τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα και πόσο παίζει συγκεκριμένος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Τζάκσον ήταν μια επιλογή που πολύ δύσκολα μπορεί να βοηθήσει. Τις όποιες επιφυλάξεις μας τις είχαμε αναφέρει από την αρχή για το συγκεκριμένο παίχτη, για τα στοιχεία του συγκεκριμένου παίχτη, έτσι, γιατί το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε τονίσει και το έχουμε ξανατονίσει, ότι παίχτης κακός πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχουν παίχτες με χαρακτηριστικά που είτε μπαίνουν σε μια ομάδα και βοηθάνε, είτε δεν ταιριάζουν. Ωραία. Του Τζάκσον τα χαρακτηριστικά ήταν γνωστά. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης. Είναι ένας πολύ περίεργος ψηλός, δηλαδή η εικόνα του είναι ένα βαρύ κορμί, το οποίο όταν το βλέπεις μέσα στο γήπεδο λες ότι είναι ένας παίχτης κλασικός ψηλός που παίζει κοντά στα ρακέτα, αλλά δεν είναι τέτοιος. Είναι παίχτης που στην επίθεση απειλεί κυρίως μακριά από το καλάθι, αλλά επειδή το κορμί του είναι κλασικού πενταριού παλαιάς κοπής, δυσκολεύεται πολύ να ακολουθήσει σε αυτό το παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ σε πάρα πολλά σημεία των αγώνων του
Παίζει αλλαγές σε όλα τα screen στην άμυνά του. Προσπαθεί να βγάζει το ψηλό του πάρα πολύ ψηλά στα pick and roll κάποιες φορές. Ο Τζάκσον δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο, επειδή το βλέπω ότι και το συζητάτε και απορείτε γιατί παίζει τόσο λίγο και γιατί δεν παίζει παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν έχει τα στοιχεία για να το κάνει. Ο τρόπος που παίζει άμυνα ο ΠΑΟΚ είναι τέτοιος που ο Τζάκσον πολύ δύσκολα μπορεί να είναι λειτουργικός στην άμυνα. Είναι λίγες φορές που το έχει κάνει. Και στην επίθεση απειλεί με συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί να απειλήσει μέσω από μέση απόσταση και να τελειώσει κάποια pick and roll. Πολύ καθαρά. Γι' αυτό λοιπόν στην τέταρτη περίοδο ο Μαργαρίτης ουσιαστικά έχει το ρόλο του πενταριού. Το είχε και στο Παλέ και προχθές στη Ρόδο. Και γι' αυτό παίζει πολύ περισσότερο κρουμπάλι το τελευταίο καιρό, ο οποίος μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα μέσα στο παρκέ. Μπορεί και να ακολουθεί τους κοντούς, μπορεί και να παίρνει rebound. Μπορεί να κάνει διάφορες δουλειές. Ο Τζάκσον ήρθε και να είναι πρωταγωνιστής, αλλά ουσιαστικά στην πορεία από τότε που έχει έρθει μέχρι τώρα βλέπουμε ότι συμπληρωματικό ρόλο έχει. Γιατί τα στοιχεία του δύσκολα ταιριάζουν με αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι και ο Πέτεγουέι, γιατί δεν έχει τόσο καιρό στην ομάδα και είναι άλλη θέση. Απλά το αναφέρω ότι ακόμα πράγματα από το Πέτεγουέι δεν έχουμε δει. Έτσι, και επίσης δεν υπάρχει χρόνος. Δεν είναι δηλαδή αρχή τη σεζόν να πεις ότι okay, να προσαρμοστεί, να τον δούμε σε λίγο καιρό και τέτοια. Έτσι, είμαστε στο τέλος σεζόν, κρίνονται πράγματα. Οπότε όλοι όσοι είναι μέσα θα πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Στα θετικά επίσης από τη Ρόδο, κάτι το οποίο δεν τα ανέφερα πριν, ήταν και το step up του Κόνιαρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι τελευταίο καιρό του έλειπε ένα καλό παιχνίδι, γιατί και ο Κόνιαρης είναι από τους παίκτες που έχουν ταλαιπωρηθεί με αυτό που λέω με μικροτραυματισμούς, δηλαδή μόλις πήγε να βρει ρυθμό, κάτι το κρατούσε λίγο έξω, μια-δυο εβδομάδες, δύο-τρεις προπονήσεις, οπότε δεν τον άφηνε να βρει ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι τον προηγούμενο καιρό δεν φαίνονταν και σε καλή κατάσταση, αλλά στη Ρόδο έπαιξε 26 λεπτά, είχε 7 assist, ήταν αρκετά σημαντικός στο κομμάτι δημιουργία παύλα εκτέλεση, είχε και 7 πόντους. Και επίσης ήταν ο Κόνιας που έχουμε συνηθίσει στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή στο να κυνηγάει τον αντίπαλο Αμερικανό παντού και να του βγάζει τη γλώσσα. Το έκανε με μεγάλη συνέπεια στη Ρόδο. Το θέμα για τον Κόνιαρη είναι η συνέχεια στην απόδοση και όσο μπορεί να βρει μια σταθερότητα. Ωραία. Θα τα δούμε αυτά και στην πορεία. Σε υπάρχουμε το Σάββατο παίζει με τον Κόρυβο. Μετά τον Κόρυβο έχει τη διακοπή του Πάσχα και μετά έχει, αν θυμάμαι καλά, εμβόλυμη. Με την ΑΕΚ μέσα στην εβδομάδα είναι εκείνη αγωνιστική, 22η, και μετά το Σάββατο έχει το Λαύριο. Οπότε εκείνα τα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι είναι μέσα σε τρεις μέρες, τέσσερις. Σε τέσσερις, αν θυμάμαι, γιατί σήμερα ορίστηκε και εκείνη η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λαύριο Κυριακή. Οπότε από τη στιγμή που θα κάνει τη δουλειά του με τον Κόρυβο, εφόσον πάνε όλα καλά, θα έχει και χρόνο να ξεκουραστεί έτσι στη μέρα του Πάσχα και να προετοιμαστεί στο 100% για τα δύο εκείνα πολύ σημαντικά παιχνίδια με ΑΕΚ και Λαύριο, που είναι αρκετά πιθανό να ορίσουν και τη θέση του έτσι, στο τέλος της κανονικής περίοδου. Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στον τελικό της ΕΚΑΣ των εφήβων, ο Άρης προηγείται με 21-10, είναι καλύτερος ο Άρης στο ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ που είναι και αρκετά άστοχος. Πάρα πολύ κόσμο στη Μίκρα. Ναι, είναι γεμάτο από ό,τι καταλαβαίνω το γήπεδο. Που πήγε να δει το παιχνίδι. Εντάξει, πάντα αυτές οι ηλικίες προσελκύουν το ενδιαφέρον και ειδικά όταν είναι πάω κάτω για τέτοιο. Βέβαια. Εννοείται. Όπου και να είναι και στο τάβλι να είναι. Αυτό δείχνει ενδιαφέρον. Μπασκετική είναι πόλη, έτσι. Ναι. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τρίτη βράδυ στις 9 η ώρα, έχω πάει ο κόσμος στη Μίκρα να δει το μάτς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, στο Καρσία Καμούρθια το σκόρ είναι στο 19-28, η Ισπανία είναι μπροστά μετά από σχεδόν 12 αγωνιστικά λεπτά. Στον γερμανικό εμφύλιο του Basketball Champions League, ο Ludwigsburg Bayreuth είναι στο 27-23 μετά από περίπου 15 λεπτά. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα φυσικά είναι ο Γιώργος Μάσκας, το hair salon του Γιώργου Μάσκα στη Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης. Πηγαίνετε εκεί, σας φτιάχνει το μαλλί σας όπως εσείς θέλετε και με τις δικές του προτάσεις. Έτσι. Πιο απλές και πιο σύνθετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας στο George Maskas Hair Salon, 2310-282-700 το τηλέφωνο για να κλείσει το ραντεβού σας, και φυσικά μέσω Facebook και Instagram George Maskas Hair Salon. Μαζί μας και για τον Κλίν Παντελίδης, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρα αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα με βιολογικό καθαρισμό, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Ανατούμπα και πρατήριο BP για τη διευκόλυνση σας, 2310-938-875 το τηλέφωνο της Otto Glim Παντελίδης. Πάμε στο διάλειμμα, ενώ να κάνουμε μια ποδοσφαιρική παρένθεση.
φιλικό, λέει εθνική ομάδα, ρε φίλε. Άντε, εθνική είναι γι' αυτό. Ναι, Αίγυπτος-Ελλάδα είναι το φιλικό, που αμφιβάλλω αν οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν εικόνα για το τι παίζεται αυτή την ώρα. Στην Ελβετία, έτσι, παίζουμε την αξία. Το παιχνίδι είναι στη Ζυρίχη, αν δεν κάνω λάθος. Η εθνική έβαλε γκολ και προηγείται με τον. Ποιος το έβαλε τον γκολ, έχει κάνει μια σέντρα ο Μπακάκης και την κεφαλιά την έχει κάνει από κοντά. Το 9. Ο Καρέλης νομίζω ότι είναι. Πάντως 0 είναι η εθνική ομάδα. Λέτε, σε αυτό το φιλικό που είναι στη Ζυρίχη. Να δείξει τίποτε κάμερες για κανένα Νίκο Λάσκαρε. Να βλέπει το μάτς. Είναι στη Ζυρίχη, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Μήκονο το καλοκαίρι και όλα καλά. Κάποτε έλεγε θα πάρει και τους Μιλγόκι Μπακς. Α, ναι! Εντάξει. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο διάλειμμα τώρα. Δεν είναι κερκίδε, κάτσε να δούμε τι είναι ένα λάσκα. Επειδή είπε Μιλγόκι Μπακς. Όχι, λοιπόν, δεν έλεγε του Μιλγόκι. Ναι, απλά okay. Όταν είχε έρθει τότε στην πρώτη ένδειξη τύπου, ναι. Εδώ στη Μεγάλη, εκεί στα πηγαδάκια είχε πει ότι του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και ότι σκεφτόταν με την οικογένειά του να μπουν και μέτοχοι σε μια ομάδα του NBA. Ωραία. Και υποθέσαμε όλοι ότι είναι Μιλγόκι Μπακς γιατί στο Facebook τότε που είχε. Έτσι που είχε Facebook, είχε ας πούμε fan του Milwaukee Bucks, Γιάννης Αντετοκούμπο. Ναι. Και λέγαμε τότε εμείς με το... Φτωχό μας το μυαλό. Ναι, εμείς θα μας βάλουμε όλους μέσα, ναι. Έτσι. Ότι, εντάξει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα πόσα λεφτά μπορεί να θέλει ας πούμε, για να πάρεις, ξέρω εγώ, το 3%, 4-5. Για τέτοια ποσοστά μιλάμε, δεν μιλάμε για κανένα 20. Εντάξει, τώρα τα Milwaukee ας πούμε κοστίζουν καμιά, ξέρω εγώ, 800-900 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο κάνει το 5%, ρε Νίκο, ξέρω εγώ. Κάνει κάποια λεφτά. Εντάξει, λέγαμε μήπως και. Λοιπόν, εντάξει, είναι και αυτό μια θα πάμε στο διάλειμμα και θα σου πω το άλλο για τους Milwaukee Bucks τώρα που μετά, έχει μετά, το ενδιαφέρον. Θα πάμε στην Αμερική γενικότερα στο τελευταίο μισάωρο. Sister Jane, έτσι τα καταφέραμε. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Final Four είμαστε. Ναι, εννοείται. Sister Jane. Κάποιοι τα λέγανε εδώ πριν δύο εβδομάδες. Τι να λέμε. Λαϊόλα, Φόλα Λαϊόλα, Σικάγο είμαστε, παιδιά. Sister Jane, παντού σε ακολουθούμε εκεί να το σηκώσουμε. Το Λαϊόλα να το σηκώσει, Sister Jane, τέλος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Basket City πάμε μέχρι και τις 10. Σε εξέλιξη ο τελικός των εφήβων που έχουμε παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Γιατί ο Άρης είχε πει πολύ καλά στην τότε περίοδο. Ο Πάοκ σιγά σιγά επιστρέφει και πάλι ο Άρης είναι μπροστά, βέβαια. 28-22, από ό,τι βλέπω στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Η Μούρφια μέχρι στιγμής κάνει παρέλαση στη Σμύρνη, προηγείται 28-41 της Καρσίγιακα. Η Ludwigsburg είναι στο 41-33 στο ημίχρονο επί της Bayreuth. Τα δύο παιχνίδια του Basketball Champions League, τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Μην ξεχνάμε, αύριο στις 7.30 είναι και το Banvit Μονακό, ωραίο ζευγάρι αυτό, και το AEK Strasbourg, έτσι, με την AEK να υποδέχεται τους Γάλλους. Λοιπόν, σε αυτό που ξεκίνησε να λες πριν για τους Bucks, θυμάσαι που λέγαμε την άλλη φορά για το Californication που είχε πάει ο Mark Cuban. Ναι. Λοιπόν, τώρα στο Billion, στο οποίο δεν ξέρω αν έχεις εικόνα. Δεν το έχω δει, αλλά το ξέρω. Ναι, ναι, είναι μια σειρά η οποία, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με hedge fund, είναι με τέτοια πράγματα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και χθες τέλος πάντων έχει μία. Στο πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν. Υποτίθεται ότι έχει μια συνάντηση όλων των κεφαλιών, έτσι να σου το πω, που γίνεται κάθε χρόνο. Οι οποίοι τέλος πάντων μαζεύονται και αποφασίζουν πού θα επενδύσουν, δηλαδή ποιο είναι το καινούριο κομμάτι της καινοτομίας στο οποίο θα επενδύσουν στο χρηματιστήριο. Και είναι εκεί και ο πρόεδρος των Bucks, ο κανονικός πρόεδρος των Bucks, φίλε. Έτσι. Και όπως μου είπε ένας που νιώθει, έτσι, φίλος, μου είπε ότι είχε πολλούς, δηλαδή ήταν όλοι κανονικοί χετζάδες, όπως μου τους είπε, τον hedge fund, και ο ένας ήταν ο πρόεδρος των Bucks. Κανονικά, παρόν, έτσι, στο επεισόδιο. Στην Ελλάδα, λέει. Λόγω Γιάννη. Ναι. Ναι. Είναι πολύ τραγμένο με την Ελλάδα, λόγω Γιάννη ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο Γιάννης, βέβαια, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο CBS. Mm-hmm. Στο 60 Minutes, έτσι. Ναι, στο 60 Minutes και τα διέλυσε όλα. Είχε, λέει, τη μεγαλύτερη τηλεθέα στα τελευταία 9 χρόνια αυτή η εκπομπή, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι πάρα πολλά χρόνια στο CBS. Ναι, ναι, ναι. 60 Minutes είναι ιστορική εκπομπή. Και αυτό το επεισόδιο με τον Γιάννη είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέαση στα τελευταία 9 χρόνια. Για να καταλάβουμε τι εστί Γιάννης Αντετοκούμπο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το παιδί. Να λέει ότι εντάξει, ο Γιάννης είναι ένα επίπεδο παραπάνω, αλλά υπάρχει και ο Παπαγιάννης, ο οποίος κάνει και αυτός, θεωρώ, μια εξαιρετική παρουσία γενικότερα στο NBA. Έτσι, και δεν έχουν πέσει πολύ τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και πολλοί λένε γιατί εντάξει, τώρα λογικό είναι όταν έχεις να το κούμπο, όλοι να πέφτουν πάνω να το κούμπο, όλος ο πλανήτης πέφτει να το κουμπάρει, και ο Παπαγιάννης. Και για τον Παπαγιάννη να πω ότι έχει κάνει και πολλά πράγματα εκτός μπάσκετ. Έτσι, ο μικρός. Δεν είναι, δηλαδή, μόνο ότι είναι το μπάσκετ μόνο και αυτά.
είναι και κάποια πράγματα εκτός μπάσκετ που κάνει. Ναι. Πολύ σημαντικά. Τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Και γιατί... εγώ νομίζω και πολλά δεν τα ξέρουμε κιόλας, ναι, και τα κάνει χωρίς να. Είπαμε ότι να εδώ πέρα το έχουμε ξαναζητήσει με τον Νικό, ότι οι αθλητές, επειδή είναι πρότυπα και κυρίως στην Ελλάδα βέβαια, πρέπει να λειτουργούν με τη λογική του NBA. Δηλαδή, κάποια πράγματα που κάνουν για την κοινωνία, προσφέρουν πίσω στην κοινωνία. Στο NBA τα περισσότερα τα κάνουν γνωστά. Τα μεγάλα, έτσι, αλλά κάνουν και πάρα πολλά μικρά. Ναι. Τα μεγάλα τα κάνουν γνωστά για ποιο λόγο? Όχι για να πάρουν αυτή τη δημοσιότητα. Δηλαδή, ο Λεμπρόν τώρα τη δημοσιότητα να πάρει. Το κάνουν όμως για να τραβήξουν κόσμο κοντά τους. Έτσι, άλλους πλούσιους επιχειρηματίες, αθλητές. Δηλαδή, λέει ο άλλος, το κάνει, δεν το λέει. Ρε φίλο, και να το πει. Έτσι. Και ο Παπαγιάννης δεν είναι άψογο που το έλεγε, αλλά είχα δει κάνα δύο θεματάκια που έκανε. Εντάξει. Αλλά το κούμπο τώρα, εντάξει, έχει ξεφύγει. Βέβαια, οι μπακς δεν τα πάνε καλά γενικότερα. Παλεύουν, θα δούμε. Ξέχει, λίγο τις βαθμολογίες. Δεν τα πάνε όπως θα περιμέναμε να πάνε, ναι. Δηλαδή, λογικά θα είναι στα play-off. Έτσι. Ναι, έχουν μια απόσταση 5 νικών από έξω από τα play-off. Αλλά δεν σε ψήνουν, ρε παιδί μου. Δεν, τους έβλεπα προχθές και την Κυριακή με τους Spurs. Δεν ξέρω, λείπει η προπονητική οδηγία. Λείπει... Τώρα που λέμε για Γιάννη, βλέπω Τζαμπάρ δηλώσεις που για το Μιλγόκι είναι θρύλος. Έτσι, γιατί χάρη στο Τζαμπάρ πήρε το Μιλγόκι το πρωτάθλημα, το μοναδικό που έχει πάρει. Πριν πάει στους Λέγκερς του Τζαμπάρ, έτσι έπαιζε στο Μιλγόκι ως γνωστό. Και είναι με αφορμή αυτή την συνέντευξη στην εκπομπή 60 Minutes, που είναι από τις πολύ δυνατές εκπομπές πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική. Και λέει ο Τζαμπάρ, λέει, δύσκολο να τον παρακολουθείς να παίζει χωρίς να σου κρέμε το σαγόνι. Μπράβο στους Bucks, λέει, που έδωσαν ευκαιρία να λάμψει. Έτσι. Ναι. Οι απίστευες αθλητικές ικανότητες του Γιάννη μετατρέπουν τον μπάσκετ, λέει, σε extreme sport. Εντάξει, δηλαδή, πραγματικά. Έτσι, και φέτος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Αντετοκούμπο ομολογουμένος. Και είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, είναι αυτό το story που υπάρχει από πίσω. Που οι Αμερικανοί τα λατρεύουν αυτά, ρε παιδιά. Τα λατρεύουν. Βασικά ζουν γι' αυτό. Ναι. Και όπως οι Βρετανοί στο ποδόσφαιρο λατρεύουν τέτοιες ιστορίες που υπάρχουν από πίσω από εκπλήξεις, από παδούς. Από... Έτσι και οι Αμερικανοί, ό,τι έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, το λατρεύουν. Mm-hmm. Και ειδικά το Αντετοκούμπο, το background είναι τέτοιο, προσφέρει μια απίθανη ιστορία. Έτσι μικρός, που λέγε CD, ξέρω εγώ, για να θρέψει να βοηθήσει την οικογένεια, μετανάστης και όλα τα σχετικά. Έτσι, που πραγματικά δηλαδή η πλειοψηφία των Αμερικανών τον έχει λατρέψει. Έτσι, γιατί σίγουρα υπάρχουν και καταλαβαίνετε ποιοι, οι οποίοι είναι τυρόπιτα σφινωμένοι. Αλλά οι περισσότεροι έτσι λατρεύουν και το story, το background που υπάρχει στον Αντετοκούμπο. Πέρα από τις αθλητικές του ικανότητες. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε γιατί γίνεται εκεί να δούμε και τα παιχνίδια και τις περιφέρειες. Πριν κλείσουμε με NCAA και... Sister Jane. Δηλαδή όλα πρέπει να βρούμε αύριο, το βρούμε, να βρούμε κανένα ηχητικό από όλα ή όλα, έτσι κανένα νύμνο που έχουν, κανένα τέτοιο να βάλουμε αύριο στην εκπομπή. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις βαθμολογίες στο NBA, γιατί πάμε και σιγά σιγά προς το φινάλε. Είμαστε στα 74 παιχνίδια περίπου. 74-73, μια 10 παιχνίδια βαριά μένουν για το τέλος της κανονικής περίοδου, έτσι οπότε το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Κάθε παιχνίδι δηλαδή έχει σημασία. Λοιπόν, να πούμε ότι στην Ανατολή, από ό,τι δείχνει, το Ρόντο έχουν κλειδώσει την πρώτη θέση. Το Ρόντο 54-20, Βοστόνη 51-23. Έτσι, συγγνώμη, βλέπουμε ότι έχουν τα ίδια παιχνίδια, δηλαδή. Απλά το Ρόντο έχει τρεις νίκες διαφορά. Είναι στα 74 παιχνίδια, μένουν άλλα 8. 82 δεν είναι. Ναι, 82 ναι. Μένουν άλλα 8, οπότε το βλέπω πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Έτσι, τρίτη θέση για το Cleveland. 44-29, τέταρτη Φιλαδέλφια. Εδώ λίγο έχει το Κλίβαλαν θεματάκι, γιατί η Φιλαδέλφια είναι στο 43-30. Είναι μια νίκη πίσω. Έτσι. Η Ιντιάνα είναι στο 43-31, αυτή είναι 2. Ουάσιγκτον 40-33. Έτσι, πιο πίσω αυτή. Δεν είναι απασχολούν το Κλίβαλαν. Το Μιλγόκι 39-34, Μαϊάμι 39-35. Έτσι. Τα πλέοφ εδώ έχουν κλειδώσει. Έχουν προκριθεί σίγουρα στα play-off οι 5 πρώτοι που αναφέραμε, δηλαδή το Ρόντο, Βοστόνη, Κλίβελαν, Φιλαδέλφια και Ιντιάνα, και μαθηματικά δηλαδή. Οι άλλοι 3 ουσιαστικά θεωρητικά είναι, γιατί το Ντιτρόιτ είναι ένατο με 34-40. Δηλαδή από το Μαϊάμι το Ντιτρόιτ είναι 5 ήττες πίσω και έχει ούτε 10 μάτς. Οπότε τέλος το πανηγύρι όσον αφορά τα play-off. Απλά τώρα μετράνε οι θέσεις. Έτσι το 1-2 έχει κλειδώσει.
Το Cleveland παλεύει για να μείνει στο 3. Το κυνηγάει η Φιλαδέλφια και την Ιντιάνα. Και πιο κάτω μετά το Milwaukee, δηλαδή μπορεί, το Milwaukee μπορεί να πάει 6. Το καλύτερο, 8 το χειρότερο. Δεν ξέρω αν θα, ίσως ξέρεις, κάνω και καμία επιλογή εκεί. Να βρεθούν, ας πούμε, στο 8 για να παίξουμε το Toronto. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ανάλογα πώς το Toronto είναι καλύτερη, αλλά... Πώς το επιλέξουν. Έτσι. Λοιπόν, το Houston έχει πάρει και το καλύτερο ρεκόρ. Έτσι έχει το απόλυτο πλεονέκτημα πλέον στο NBA. Έχει την πρώτη θέση, βέβαια, στην Δύση φυσικά. Με 60-14. Έτσι για την αρμάδα του James Harden και του Chris Paul. Golden State 54-19 δεύτερο. Με τον Steph Curry να προλαβαίνει ίσως τον πρώτο γύρο των playoff. Είναι τραυματίας πλέον. Έχει τραυματιστεί και γίνεται αγώνας να προλάβει τον πρώτο γύρο των playoff. Τρίτη θέση για Portland 45-28. Εδώ δες τι γίνεται. Εδώ θεωρητικά πάντα το Portland δεν έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στα playoff. Μαθηματικά ακόμα. Ενώ στην Ανατολή έχουμε ήδη 5 ομάδες. Στη Δύση έχουμε μόλις 2. Λοιπόν, το Portland 45-28. Ο Κλαχώμα 44-31. Νέα Ορλεάνη 43-31. Σαν Αντώνιο 43-31. Γιούτα 42-32. Μινεσότα 42-33. Είναι οι ομάδες της οκτάδας. Και έχουμε μετά τον Ντένβερ 40-34. Και οι Clippers 39-34. Αυτοί οι δύο παλεύουν να μπουν στην οκτάδα. Έτσι. Σε θεωρητικά επίπεδο, γι' αυτό δεν, το Portland δεν έχει περάσει στα playoff. Θεωρητικά μπορεί να μείνει εκτός. Εντάξει, να χάσει όλα τα μάτς. Έτσι. Αλλά εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι δεν παίρνουν οι υπόλοιποι. Οι Lakers, το Sacramento, το Dallas, το Memphis και το Phoenix. Που αυτή τη στιγμή το Phoenix έχει το χειρότερο ρεκόρ στο NBA με 19-56. Έτσι. Λοιπόν, από NBA και το θέμα που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Έτσι, ο LiAngelo Ball δηλώνει συμμετοχή στα draft. Ναι. Έτσι. Ο ψιλοκχάλιας Ball. Τώρα λέει που θα πάει. Πού να πάει, ρε παιδιά. Πού να πάει. Το βλέπω καμιά Ευρώπη να γίνει αυτόν. Δεν μου γεμίζει το μάτι για draft. Και να σου πω και λίγο κάτι. Ο Λαμέλο. Και τι σε χαλάει. Γύρω εδώ πέρα στην Ευρώπη, κάνε τη δουλειά εκεί. Big Ball Brand. Να σου πω κάτι. Αν λυθεί το ban. Εγώ τα έλεγα από πέρσι. Αν λυθεί το ban. Έλα εδώ, Αγγελού. Δες το να σου κάνει. Φέρε τον εδώ. Καλά, και αν δεν σου κάνει και πολύ. Yeah. Εντάξει. Και φέρε μαζί. Κάνε και λίγο και το χάζω, δεν πειράζει. Φέρε μαζί και όλη την ιστορία του να οικονομήσει και να βγάλει σε μια χρονιά τα χρέη. Ναι. Θες να σου δει τα χρέη σε μια χρονιά. Φέρ του. Φέρ του. Εδώ στη Λιθουανία βγάλανε αυτά. Σκέψου να παίζει στην Ελλάδα. Στο Πριενάι. Έτσι, στο Πριενάι. Σκέψου να παίζει στην Ελλάδα, α πούμε, και να. Που είναι τελείω διαφορετικό. Και στο brand name του Άρη και. Ξέρω εγώ, λέμε τώρα για τον Άρη που έχει χρέη, έτσι. Mm. Μα τον πάρει και ο Πάο, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Αλλά φέρ τους. Να γίνει χαμός, να έρθει και ο μπαμπάς, να γίνει κόλλα. Να έχουμε εδώ στο στόλι του μπαμπά, να γίνει πόλεμος. Να φάμε και κανένα γαστόκι, γιατί είναι και 2 μέτρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το NBA. Έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είπαμε στη Δύση κυρίως το ενδιαφέρον για τις ομάδες που θα μπουν στα play-off. Στην Ανατολή έχουν κλειδώσει οι οκτάδα, απλά παλεύουν για θέσεις. Στη Δύση η δεκάδα είναι που παλεύει για 8 θέσεις. Έτσι. Όχι όλες φυσικά, αλλά οι τελευταίες είναι που παλεύουν για 8 θέσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο και να κλείσουμε με NCAA. Έτσι, Mars Madness. Για πες τώρα και τι γίνεται. Φτάνει στο φινάλε. Λαϊόλα, Σικάγο, Sister Jane. Είμαστε φόλα άρρωστοι. Η Sister Jane, η οποία μίλησε στην Αμερική που ήταν τελευταία, λέει με τον Barkley, λέει θα βγω, λέει άμα θέλει, λέει κανένα ραντεβού, αλλά δεν θέλω να το δω να παίζει μπάσκετ. Και γελούσε ο Barkley. Εντάξει, έχει τρελάνει κόσμο η Sister Jane, ομολογουμένως. Έτσι, γιατί είπαμε, όλη η ιστορία από πίσω της είναι τρομερή. Όλη η ιστορία. Έτσι, ξέρω εγώ, Sister Jane, έτσι, η αδερφή Jane, η οποία κάνει την προσευχή της και λέει, ας πούμε, και στα παιδιά εκεί, πάρτε τα rebound, παίξτε καλό pick and roll, post defense και αυτά. Έτσι, και μετά τα μάτς πάνε όλοι και την φιλάνε οι παίκτες. Λοιπόν, να δούμε λίγο το bracket, γιατί έχουμε μπει πλέον στο Final Four. Λοιπόν, Kansas Loyola, το Kansas είναι το νούμερο 9, το Loyola το νούμερο 11. 62-78 κρέτησε το Loyola Chicago. Στην άλλη πλευρά, στο South, στην άλλη πλευρά, στην East, που έγινε στη Βοστόνη το τουρνουά, το Villanova το νούμερο 1 της περιφέρειας εκεί, κέρδισε το Texas Tech το νούμερο 3 με 71-59. Έτσι, και πέρασε στο Final Four, όπου έχουμε επίσης το Michigan, το οποίο ήταν το νούμερο 3, κέρδισε το Florida State
58-54. Mm-hmm. Το Florida State ήταν το νούμερο 9. Και από την άλλη, βέβαια, είχαμε το Derby ανάμεσα στο Kansas και το Duke. Το Duke, την αξία, είδες κάτι βίντεο τις άμερες που παίζανε. Στις ζώνες. Λίγα πράγματα είδα, ναι. Στη Ζεύσκη, δηλαδή, πρέπει να έχει παίξει ο Ζεύσκη ό,τι ζώνη μπορεί να φανταστείς. Ναι. Οτιδήποτε, δηλαδή, μια βάση ήταν σε μια σειρά η ζώνη, 4-1, ένα απίθανο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ο Ζεύσκη το έχει πάει με τη ζώνη σε άλλο επίπεδο. Τελικά το Duke όμως έχασε από το Kansas 85-81. Ιτήθηκε το Duke, το οποίο ήταν το νούμερο 2, το Kansas ήταν το νούμερο 1 στην περιφέρεια, στη Midwest. Μια πολύ δυνατή που διεκδικεί το τίτλο μετά από 10 χρόνια. Τελευταία φορά που το είχε πάρει ήταν και ο Ντανέλ Τζάκσον εκεί. Λοιπόν, και έχουμε τώρα στους ημιτελικούς 31 του Μάρτη, είναι σε 4 μέρες. Όλο το Final Four γίνεται στο Σαν Αντώνιο. Έχουμε το Λαϊόλα Σικάγο κόντρα στο Μίτσιγκαν, έτσι που ήταν το νούμερο 3. Εντάξει, το Μίτσιγκαν γνωστό. Το Λαϊόλα Σικάγο είναι το Σιντερέλα κολέγιο της φάσης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τα δύο νούμερο 1. Το Βιλανόβα και το Κάνσας. Έτσι, το ντέρμπι τον 1. Το νούμερο 1. Εκεί και αυτό 31 Μαρτίου. Ο τελικός είναι στις 2 Απριλίου, να πούμε. Έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια, Νίκο, δεν χάνονται. Ναι, ναι. Καταρχάς, γίνονται και σε ένα γήπεδο που χωράει, ξέρω εγώ, 30.000 κόσμο. Είναι γεμάτο, έχει τρομερή ατμόσφαιρα. Αυτό που λέμε για την άλλη φορά είναι επίπεδου τελικών NBA και Super Bowl. Κάπως έτσι η κατάσταση με το, ναι, πραγματικά, εντάξει, είναι με το Final Four του NCAA. Έτσι, πραγματικά είναι. Συγγνώμη. Νομίζω είναι μια διοργάνωση γενικά το March Madness αυτό. Τα playoff αυτά είναι εκπληκτικό να το παρακολουθήσεις όσο μπορείς περισσότερο, γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά όσο πας προς το τέλος και τώρα στο Final Four, νομίζω ότι, εντάξει, εδώ. Δηλαδή, εγώ τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να βλέπω όσο γίνεται περισσότερο το Final Four. Έτσι, πέρσι είδα αρκετό και πρόπερσι. Και φέτος θα το δω. Πραγματικά, γιατί, εντάξει, είναι. Πέρα ότι μπορείς να δεις και τα μελλοντικά αστέρια του NBA. Γιατί συνήθως, εντάξει, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, τα μεγάλα αστέρια των draft παίζουν και σε αυτό το Final Four. Έτσι, τώρα δεν ξέρω, το Λαϊόλα, μα μπει κανένας. Συνήθως από τα κολέγια δεν παίρνουν, να πω την αλήθεια. Ή μπαίνουν πολύ ψηλά. Αλλά να δούμε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό και η ιστορία, νομίζω, του Λαϊόλα Σικάγο έχει κερδίσει πραγματικά το ενδιαφέρον όλων. Και όλοι όσοι είναι ρομαντικοί θέλουν να το πάρει το Λαϊόλα λόγω της Sister Jane. Έτσι. Πραγματικά η γιαγιά, εντάξει, τι να πω τώρα. Μόνο που τη βλέπεις, ρε Νίκο, 98 χρόνια για να ασχολείσαι τόσο τρελά με τον μπάσκετ. Σου κάνει λίγο, ρε φίλε, να ξέρεις. Να το πάρουν αυτοί, ρε παιδί μου. Να το πάρουν αυτοί λίγο να πανηγυρίσει η γιαγιάκα. Ναι. Έτσι, 98 είναι. Να το πάρουν, τι δεν γίνει. Ας μην το πάρει να σχολείο κάτι. Τώρα, μίτσινα. Αυτοί ήταν, είπαμε, τελευταίοι στη δυτική περιφέρεια, στην Ανατολική. Ναι, το 11 ήταν. Ναι. Λοιπόν, τώρα φτάσαν δύο παιχνίδια πριν το τέλος. Δες τώρα. Διαβάζω το Λαϊόλα, με πήρε το 63, το National Championship. Ναι. Και 63. Μετά, το 63 και μετά εξαφανίστηκε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Επίσης, τόσα χρόνια έρχονται παιδιά εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Έχεις ακούσει κανένα από τα πανεπιστήμια του Λαϊόλα? Όχι. Θυμάσαι κανέναν? Έχουν έρθει από τόσα και τόσα πανεπιστήμια. Από Λαϊόλα δεν θυμάμαι ποτέ. Σκέψου, έχεις πάσει πολλά λίγο. Δηλαδή, είναι το τέταρτο νούμερο 11 που πάει στο Final Four. Ναι. Έτσι. Το Louisiana ήταν το 86, το 1, το George Mason το 2006 και το VSU το 11. Ναι. Έτσι, που κανένα από αυτά λέει όμως δεν κέρδισε. Δεν πέρασε τον τελικό δηλαδή. Έτσι, οπότε έχουν ευκαιρία να περάσουν τον τελικό. Δηλαδή, ναι, ρε παιδιά, εμείς είμαστε μαζί. Είμαστε με το, πώς λέει οι Αμερικανοί, το underdog. Έτσι. Με το outsider είμαστε. Και άμα έχουμε και φράγκα, θα πάμε να βάλουμε και 5 ευρώ, έτσι 10 ευρώ Λαϊόλα να το σηκώσει. Λαϊόλα Σικάγο να το σηκώσει. Δεν ξέρω πώς το δίνει, ξέρω εγώ, 50-20% πώς το δίνει. Α, βάλουμε, ρε παιδί, πέντε, άρεξουμε 5 ευρώ, ρε άρεξουμε 5 ευρώ. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Έχει η Sister Jane, θα δώσει το... Μιλάμε τώρα για ένα κουλό για το 63. Εντάξει, το Duke, ας πούμε, τώρα πήγαινε πάλι το Duke. Πώς έχει πάρει το Duke, ξέρω εγώ, 15, 14, 13, πώς έχει πάρει. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, εκεί δεν είναι, είναι προγράμματα. Τι να κάνουμε, επενδύουν πάνω λεφτά, έτσι, στο σύστημα όλο αυτό. Αλλά στο πάρει ένας μικρός, ρε φίλε. Γι' αυτό, έτσι. Πολλά λαϊόλα. Είμαστε η Sister Jane Dolores Smith. Έτσι.
Τι να, λέει εδώ πέρα ότι ξεκίνησε από τον μήνα. Λέει όσα εγώ στην ομάδα, την κάνω αρχηγό. Την ομάδα, τη γιαγιά. Είμαστε με τη γιαγιά, εμείς παιδιά, το λέμε ανοιχτά. Ναι, εννοείται. Έτσι λέει, όλα φόλα. Σήμερα είχε ένα καλό, κανένα ενδιαφέρον παιχνίδι το NBA. Οι Spurs ψιλοκαίγονται. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα αυτό θα το πάρουν σίγουρα. Με τους Wizards έχει το Toronto Denver. Έχει Miami με LeBron. Okay. Έχει Pelicans Portland. Τώρα με το NBA. Ο Γιάννης παίζει 5,5 ώρα. Χάσαμε λίγο το φιβικό. Είναι ο Άρης πολύ μπροστά. 41-26 στο ημίχρονο. Α, έφυγε τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έκανε πάλι ένα σερί. Ημίχρονο είναι, από ό,τι βλέπω. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο. Ναι, ναι, 41-26. Συν 15 ο Άρης. Από εννοεί με όσο πάω, έτσι. Ναι, ναι, έχει φτάσει μέχρι τους 2, κάπου εκεί, 4-26-22. Κάτσε, σου πω. Πάλι με το Άρης ξέφυγε. Τώρα, γιατί εντάξει, η τεχνολογία μας βοηθάει να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο. Για να δούμε ακριβώς πόσο ήταν. Ο ΠΑΟΚ είχε μειώσει. Ήταν 21-13. Ο ΠΑΟΚ μείωσε, νομίζω, 21-23-20. Κάπου ναι, ναι, κάπου εκεί πήγε. Όχι, 21-20 μείωσε ο ΠΑΟΚ. Α, έχει φτάσει στον πόντο. Είχε φτάσει στον πόντο μας. 10-0 σερί ήταν, εκείνο γιατί είχαν 21-10. Ναι. Και τώρα το μάτς είναι στο... Συν 15 για τον Άρη. Συν 15, δηλαδή. 41-26. Ο Άρης έκανε σερί ουσιαστικά 14-0. Ναι. Πολύ τριποντό και από τους δύο. Ναι. Ο Άρης αρκετά εύστοχος πάντως. Είναι αλήθεια πόσο... Βλέπω εγώ στη διάρκεια της εκπομπής. Θυμίζουμε και τα παιδιά μετά, ο Νίκος Παπαδόπουλος και τα σκυλώνες θα λένε το match, την ενημέρωση. Έτσι και θα υπάρχει βέβαια και πλέον ρεπορτάζ και στα site, έτσι και στο All About Aris. Θα υπάρχει πλέον ρεπορτάζ, θα πάω 24 σε όλα τα site. Έτσι για το match. Εντάξει, παραπάνω ρεπορτάζ θα υπάρχει σε αυτό που θα κερδίσει ο συνήθως. Καλά, έτσι. Έτσι πάει. Ωραία, αλλά τι θα κάνει. Αυτός που θα χάσει, ξέρεις, είναι τέτοιο. Απλή αναφορά. Ναι. Λοιπόν. Αυτά από εμάς, πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο, έτσι που θα έχουμε πάλι τώρα πλέον, επειδή δεν έχουμε τα μεσοβδόματα μας, μπορούμε να σχολιάζουμε ακόμα καλύτερα, έτσι και να αναφέρουμε και κάποια πράγματα και για τις χαμηλές κατηγορίες με τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Δηλαδή και με κάστα. Σε καταστάσεις... Ναι. Και με κάστα, θα ασχοληθούμε στους παραλυτές, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε βήμα στους παραλυτές σε κάστ, να ακουστούν και αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν σε ερασιτεχνικό επίπεδο, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μπάσκετ Α1, πάω Κάρης Κυράκλης. Ναι. Έτσι. Είναι και η cast που είναι τεράστιος αριθμός ανθρώπων που ασχολούνται σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Έχουν τη δουλειά τους και πάνε και παίζουν μπάσκετ για την τρέλα τους. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας ήταν και η εταιρεία Δόξης φυσικά, η οποία εδώ και 40 χρόνια φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα της Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, παιδιά, κανέλα γελάνη, σκάρι, αλάτια μαλαίων, επίσης διάφορα είδη σε έλαια βοτάνων και θεραπευτικά βότανα, χαμομήλ, λουίζα, θυμάρι, βασκόμηλο. Αδυνάτε, βότανα, συγγνώμη για το αδυνάτισμα, την πίεση, χοληστερίνη, έτσι για όσοι λίγο τα έχουμε αυτά ανεβασμένα. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2-3-10-5-50-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Και σήμερα Τρίτη μπορείτε να πάτε να πιείτε, να κάνετε τη βόλτα σας στο δέντρο στο μπαρ, να πιείτε το ποτό σας, να επιλέξετε μία από τα 92 είδη μπύρας με περίπου 40 ετικέτες σε βαρελίσιες μπύρες, όλα αυτά στο δέντρο στο μπαρ. Στη Βασιλέως Γεωργίου 25, 23, 18, 11, 8, 85 και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα live τις Τρίτες, ο Γιώργος Αετόπουλος, ο Γιάννης Μίτσης και ο Δημήτρης Αλστρατινός σας κρατάνε παρέα με τις ωραίες τις μουσικές τους. Ακόμα δεν έχει ανοίξει και καλά ο καιρός, έτσι για να καθίσετε βράδυ έξω, αλλά τώρα που ανοίγει σιγά σιγά το δέντρο στο μπαρ και έξω είναι πάρα πολύ ωραία για να πιείτε το ποτό, το κοκτέιλ σας, την πύρα σας, οτιδήποτε. Λοιπόν, κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή από εκεί. Λες, ναι, μέσα είναι. Ποτάκι και έτσι και αυτά. Και εκεί πέρα και λαός και βασχετικά μόνο. Τώρα που έχουμε πάρει και τα κολλάει με κάτι podcast, podcast και τέτοια. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μένουν υπολογιστή, γίνονται όλα. Στα μάτια μου. Ναι, όλα έτσι. Ναι, άμα έχει ένα καλό υπολογιστή και ίντερνετ. Ναι, ναι, ναι. Όλα γίνονται. Στα στρογγυλά πριν από τα αλάτια μαλαίων που μπορεί να πάρει, θα το δόξει. Στα Ιμαλάια να εσύ, άμα έχει καλό ίντερνετ και καλό υπολογιστή. Έχω ένα μικρόφωνο τώρα για τον υπολογιστή. Μπορεί να είναι καλύτερο και από αυτό, να ξέρει. Αυτό που μου στείλανε. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Αύριο ξανά ραντεβού στις 8 με περισσότερα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλιώνης, Νίκος Παπαδόπουλος μέχρι και τις 12. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.